Συνεδρίασε 10 ευρώ του 2013. Έκταση είχαν επίγνωση παρόντες. Αθανασίου Αθανάσιος. Απέγγε Μαρία. Παμπορέγγε Μαρία. Βρετός Άγιος. Καλανοπούλων Ελεονόρα. Ταρζέντα Μαρία. Δελιγιάννη Κλεοπάτρα. Λιμάκης Ιωάννης. Η Αποάγια Μαρίνα, Καρούπα Γιώργος, Κασιμέλη Θεοδόρα, Κασίμη Ελένη, Καστόρης Θεόδρος, Κούρτης Σπυρίδων, Κουτεδάκης Γιώργος, Κουτεδέρ Κατερίνη, Κρυκρής Γιώργος, Μαθαράκης Φώτιος, Μάντζο Αφροδίτη, Μαθής Αλέξιος, Μίσανας Δημήτριος, Πάντας Ανδρέα, Σουρβίνος Άγιος, Στέφος Νικόλαος, Τσιάπης Παναγιώτης, Φραγκούλης Ιωάννης. Κύριοι συνάδελφοι, καταρχήν να εκδούμε το κατεπήγον του θέματος. Βάσει του άρθρου 67 παράγραφος 5, εγκρίνεται το κατεπήγον του θέματος που είναι η εξέλιξη του πηγαίου διοίκηση. Εγκρίνεται το μόβολο. Πριν ξεκινήσουμε τη διαδικασία, θα ήθελα να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του πολύ πρόσφατα χαμένου φίλου, συναδέλφου Σπύρου Μόσιου. Εγώ κύριε συνάδελφε, ήθελα να πω ότι πραγματικά από τον ξαφνικό χαμό του αγαπημένου μας συναδέλφου του Σπύρου Δημόσιου είμαστε όλοι συντετριμμένοι. Η χθεσινή παρουσία του κόσμου στην νεκρόσιμη ακολουθία δείχνει το πόσο αγαπητός ήταν ο Σπύρος σε όλους μας. Ο Σπύρος ήταν ένας συνάδελφος ο οποίος τουλάχιστον από τη μεριά της παράταξής μας ήταν τα τελευταία 12 χρόνια μαζί μας. Ήταν ένας συνάδελφος που τις τελευταίες εκλογές ήταν πια εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος. Ήταν ένας συνάδελφος ο οποίος ήταν ήπιον τόνων, ένας συνενετικός συνάδελφος ο οποίος προσπαθούσε με το χαμόγελο και με το διάλογο να φέρει σε πέρας όλα τα προβλήματα τα οποία είχαν δημιουργηθεί. Προσωπικά εγώ, η παράταξή μου και πιστεύω όλο το Δημοτικό Συμβούλιο είμαστε συντετριμμένοι. Δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ και να ευχηθούμε στην οικογένειά του και στα παιδιά του να έχουν δύναμη να συνεχίσουν, γιατί έχει δύο μικρά παιδιά, το ένα έχει και κάποιο μικρό πρόβλημα. Να πιστεύω στην οικογένειά του και να ευχηθούμε στην οικογένειά του και τα παιδιά του να έχουν δύναμη και να συνεχίσουν το έργο του. Δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ το Σπύρο μας. Κύριοι συνάδελφοι, όπως ξέρετε, σήμερα ενημερωθήκατε τηλεφωνικά το πρωί. Το θέμα αφορά να λάβουμε κάποια απόφαση σχετικά με την κατάργηση υπηρεσιών του Δήμου και την απόλυση των εργαζομένων που προκύπτουν προς αυτές. Μέχρι στιγμής έχουν κατατεθεί τρεις προτάσεις, μία πρόταση του κυρίου Δημού, μία πρόταση των εργαζομένων, μία πρόταση του κυρίου Δημάρχου και μία πρόταση από τη Λαϊκή Συσπήρωση. Θα διαβάσω τις τρεις προτάσεις προκειμένου να γίνει η συζήτηση διεξοδική και να ευχηθούμε να υλοποιηθούν οι τρεις προτάσεις σε μία, έτσι ώστε να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή εμβέλεια και αποφασιστικότητα για να μπορέσουμε να παλέψουμε για τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων, να βοηθήσουμε τη μία από την πλευρά μας, με όσο γίνεται το πιο αποτελεσματικό τρόπο. Λοιπόν,
Ναι, ο κύριος Δημότης. Κύριε συνάδελφε, αγαπητοί εργαζόμενοι, ώστε. Ακούγεται. Κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί εργαζόμενοι, η τελευταία απόφαση για την κατάργηση των δομών των σχολικών φυλάκων. Λοιπόν, η τελευταία απόφαση, ξαφνική μάλιστα απόφαση για την κατάργηση των δομών όπως είναι των σχολικών φυλάκων της Δημοτικής Αστυνομίας ακούστηκε για τις καθαρίστες των σχολείων. Είχε ακουστεί παλιότερα για την βοήθεια στο σπίτι. Πιστεύω ότι είναι το αποκορύφωμα της επίθεσης που δέχεται η τοπική αυτοδιοίκηση. Ξεκινήσαμε εδώ και μερικά χρόνια με την μείωση των πόρων προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Συνεχίστηκε με μια συνεχή πίεση για διαθεσιμότητα απολύσεις των εργαζομένων και πιστεύω ότι ακόμα δεν έχουμε φτάσει στην κορύφωση της επίθεσης. Δηλώνουμε ότι στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, επειδή πιστεύω ότι όλα αυτά που ακούγονται κάθε φορά είναι πάρα πολύ επιπόλαια και δεν έχουν κάτσει κάτω να έχουν μια εμπεριστατωμένη μελέτη για το πώς θα λυθεί το πρόβλημα. Πιστεύουμε ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν υπάρχει πλεονάζον προσωπικό. Υπάρχουν μερικοί δήμοι που μπορούν να διαθέσουν προσωπικό και μάλιστα με μετατάξεις σε άλλους δήμους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή, όπως είναι και ο συγκεκριμένος ο δικό μας δήμος, έχει πρόβλημα προσωπικού. Με τις συνεχείς ταξιοδοτήσεις υπάρχει έλλειμμα προσωπικού. Άρα λοιπόν, ας κάτσουν κάτω να βρούνε τον τρόπο ώστε να μπορούν έστω και με τις μεταθέσεις αυτές μεταξύ δήμων που έχουν πλεονάζον προσωπικό και δήμους που δεν έχει να λύσουν το πρόβλημα. Όλα αυτά που παίρνουν στο ποδάρι είναι μέτρα τα οποία απαξιώνουν την τοπική αυτοδιοίκηση και πιστεύω ότι όλοι μας και κυρίως εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να παίξουμε αυτό το ρόλο. Θέλω να πω λοιπόν στους εργαζόμενους της Δημοτικής Αστυνομίας και στους εργαζόμενους στους σχολικούς φύλακες ότι δεν σας κάνουμε χάρη. Εμείς πιστεύουμε ότι σας έχουμε ανάγκη. Πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να λειτουργήσουν τα σχολεία χωρίς τους σχολικούς φύλακες. Τα τελευταία χρόνια και μάλιστα από τότε που μπήκατε στα σχολεία και ανοίγουν τα σχολεία το απόγευμα, είναι ένα κύτταρο αθλητισμού, είναι ένα κύτταρο της γειτονιάς. Γίνεται αξιοποίηση των εγκαταστάσεων, πράγμα το οποίο παλιά δεν γινόταν, έχουν μειωθεί κατά πολύ οι φθορές και οι ζημιές που υπάρχουν στα σχολεία. Άρα πιστεύουμε ότι η μη ύπαρξη σχολικών φυλάκων θα δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα στη λειτουργία των σχολείων. Επίσης και για τη Δημοτική Αστυνομία, η οποία δεν ξέρω αν είναι στο ίδιο βαθμό επικινδυνότητας αυτή τη στιγμή που είναι οι σχολικοί φύλακες, και εκεί το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ένας δήμος χωρίς τη Δημοτική Αστυνομία. Ας μην το βάλω σε επίπεδο εσόδων, ας το βάλω όμως σε επίπεδο λειτουργίας του Δήμου, είναι τελείως απαραίτητη. Αυτή τη στιγμή, αντί να εξυγχρονίσουν τη Δημοτική Αστυνομία, αντί να της δώσουν νέους τρόπους ώστε να λειτουργήσει ακόμα καλύτερα, φτάνουμε στο σημείο και λέμε ότι καταργεί τη Δημοτική Αστυνομία. Είμαστε λοιπόν διατεθειμένοι να μην πούμε σε αυτό το παιχνίδι της απαξίωσης τουλάχιστον για αυτών των δύο δομών που σας ανέφερα πριν, του σχολικού φύλακε και τη Δημοτική Αστυνομία. Είμαστε λοιπόν διατεθειμένοι, αλλά όπως είπα και το πρωί στους εργαζόμενους που είχαν μαζευτεί στο Δήμο, δεν μπορεί μεμονωμένες ενέργειες να φέρουν αποτέλεσμα. Πρέπει όλοι μαζί, πρέπει ο Δήμος, πρέπει οι εργαζόμενοι, πρέπει οι πολίτες της Νέας Μήνης να βγουν μπροστά ώστε να στηρίξουμε τους εργαζόμενους που από τη μια στιγμή στην άλλη κινδυνεύουν να βρεθούν στον δρόμο. Χρειάζεται όμως ένα μαζικό κίνημα. Δεν χρειάζεται μια απόφαση του Δήμου της Νέας Μήνης ή του Δήμου της Καλλιθέας ή του Δήμου. Πρέπει το κίνημα να είναι μαζικό. Έχουμε ένα ευχάριστο ότι την Παρασκευή στις 10 η ώρα επιτέλους έχει συγκληθεί η πέδεα των Δημάρχων στο Κάραβελ για να συζητήσει το θέμα και θέλουμε να πιστεύουμε ότι εκεί θα πάρθουν τέτοιες αποφάσεις που θα δημιουργούν το ανάγωμα στις όλες αυτές τις αποφάσεις της πολιτείας. Έχουμε λοιπόν ένα σύμφωνα, το
καλό θα ήταν, όπως είπε και ο Πρόεδρος, να υπάρχει ένα κοινό ψήφισμα και του Συλλόγου και των παρατάξεων, αλλά και του δικού μας, να υπάρχει ένα κοινό ψήφισμα το οποίο θα είναι πραγματικά, αν θέλετε, καλύτερο από το να βγει ένα ψήφισμα με μια απλή πλειοψηφία. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να συμπληρώσουμε, να αφαιρέσουμε, να προσθέσουμε ό,τι είναι δυνατόν, ώστε το ψήφισμα αυτό να είναι κοινό από όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Κύριοι συνάδελφοι, θα διαβάσω αυτά που έχουν κατατεθεί. Μετά θα δώσω το λόγο στον πρόεδρο των εργαζομένων του Δήμου Νέα Μύρνη και μετά στου επικεφαλεί ή όποιον άλλο θέλει να τι παρατάξει, προκειμένου να εκθέσουμε και αυτή τι απόψει και να προχωρήσουμε τη διαδικασία. Λοιπόν, ο Σύλλογο Υπαλλήλων του Δήμου Νέα Μύρνη. Προ τον Δήμαρχο Νέα Μύρνη, πρόεδρο και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Θέμα: λήψη απόφαση σχετικά με την κατάργηση υπηρεσιών του Δήμου και την απόλυση των εργαζομένων σε αυτέ. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε και αξιότιμο μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο ξαφνικός θάνατος των υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης με προμετωπίδα την κατάργηση των σχολικών φυλάκων και της δημοτικής αστυνομίας με μοναδικό κριτήριο την επόμενη έκδοση που θα εξασφαλίσει στους υποβλήτους δανειστές την αποπληρωμή μέρους των τοποχρεωτησίων και θα εξυπηρετεί στην υποτιθέμενη ανάπτυξη. Αποτελεί τη συνέχεια μια από τι σύνδεσμε ανθρωποκρισιών στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, κατ' εντολή τη ενόπλευρη της Τρόικας, που θα πλήξει πάνω σε όλε τι κοινωνικέ δομέ και θα καταργήσει όλα τα δημόσια κοινωνικά αγαθά, καθαριότητα, κοινωνική μέρημνα, ασφάλεια και φύλαξη σχολικών μονάδων, πολιτισμό, αθλητισμό, φροντίδα παιδιών και ηλικιωμένων, συγκοινωνία κλπ. Που προσφέρουν στο δημόσιο και οι οργανισμοί τοπική αυτοδιοίκηση. Σε αυτό το σπιράλ του θανάτου έχουν αρχίσει να περιστρέφονται όχι μόνο οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ, αλλά όλη η κοινωνία ως αποδέκτη των αγαθών αυτών, εφόσον μέσω της επιχειρούμενης επαναπροσδιοποίησής τους θα κληθεί να πληρώσει από την τσέπη της και μάλιστα αδρά μέσα από τους μισθούς του λογορήματος αυτά που μέχρι σήμερα θεωρούνται αυτονόητα. Μετά από αυτά, προτείνουμε στο Σώμα να λάβει ομόφωνη απόφαση. Πρώτον, να εκφράσει τη στήριξη στον δίκαιο αγώνα των εργαζομένων, να υπερασπιστεί το θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης και να αντιδράσει έγκρακτα με τους εξής τρόπους. 1. Κλείνοντας όλες τις υπηρεσίες του Δήμου από αύριο το πρωί ως την ολοκλήρωση των διαδικασιών της εμπορίας του πολυμονοσχεδίου. 2. Να αναλάβει πρωτοβουλία προκειμένου να πραγματοποιηθεί άμεσα κοινή σύσκεψη των Δημάρχων, των Δημοτικών Συμβούλων και των Εκπροσώπων των Εργαζομένων των Ομόρων Δήμων σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συντόπου μας για τη διαμόρφωση κοινού αγωνιστικού μετώπου συσπήρωση των Δημάρχων και των Εργαζομένων της ευρύτερης περιοχής. Επίσης, να προβεί σε κάθε απαραίτητη νομική άλλη ενέργεια προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα αξιοποίηση των συναδέλφων με την κατάργηση υπηρεσιών μέσω της διαδικασίας των μετατάξεων σε υπηρεσίες του Δήμου όπου υπάρχουν διαπιστωμένες ανάγκες. 3. Να καταγγελθεί το άρθρο 106 του Πολυνομοσχεδίου που προβλέπει την απομάκρυνση των συμβασιούχων συναδέλφων που εργάζονται με προσωρινή διαταγή του διοικητικού πρωτοδικείου χωρίς απαραίτητα να έχει εκδικαστεί ή εκδοθεί απόφαση για τη συνέχιση της εργασιακής του σχέσης. Και 4. Σε περίπτωση που η συγκυβέρνηση καταφέρει να καταργήσει υπηρεσίες των ΟΤΑ με ό,τι αυτό συνεπάγεται, καλούμε τον κύριο Δήμαρχο και την Ομιλία του Δημοτικού Συμβουλίου να θέσουν τις παρετήσεις τους προς τα αρμόδια όργανα ως ίστατο μέτρο προάσπισης του δεσμού στρατηγικής αποδιοίκησης, τον οποίο υπηρετούν. Τώρα είναι η πρόταση που κατεβαίνει από τον Δήμαρχο. Εκφράζουμε την απόλυτη αντίθεσή μας στην κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας και των σχολικών φυλάκων στη μεθόδευση απόλυση των εργαζομένων που παραμένουν στις θέσεις τους με προσωρινές αποφάσεις της δικαιοσύνης, αλλά και σε κάθε άλλη φημολογούμενη από καιρό κατάργηση δομών και ιδιωτηριών των Δήμων, είτε αυτές αφορούν την κοινωνική πολιτική, είτε τον πολιτισμό και τον αθλητισμό στις τοπικές κοινωνίες, είτε την εξυπηρέτηση του πολίτη. Ο ρόλος όλων των λειτουργιών της αυτοδιοίκησης είναι αναντικατάστατος και μάλιστα μέσα στις σημερινές δύσκολες συνθήκες. Οι δομές αυτοδιοίκησης αποτελούν το τελευταίο καταφύγιο των πολιτών μπροστά στη διάλυση υπηρεσιών και λειτουργιών του κεντρικού κράτους. Ζητάμε 1. Να μην περάσει το νέο πακέτο μέτρων που έγινε με το πολυνομοσχέδιο που επιχειρεί να δώσει ολοκληρωτικό χτύπημα σε εργασιακά δικαιώματα και κατακτήσεις. 2. Να καταργηθεί πράξη νομοθετικού περιεχομένου. 3. Καμιά απόλυση, καμιά διαθεσιμότητα, καμιά ιδιωτικοποίηση. 4. Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους με εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Και τώρα το κείμενο που έχει καταθέσει η Λαϊκή Συσπήρωση, ο κ. Βρετό και ο κ. Ματής, ψήφισμα καταγγελίας της κυβέρνησης και του πολυνομοσχεδίου που οδηγεί
σε ακόμη χειρότερη θέση τους εργαζόμενους και τις λαϊκές οικογένειες. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Μύρνης καταγγέλει την αντιλαϊκή επίθεση της κυβέρνησης Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ, όπως εκφράζεται το νέο πολυνομοσχέδιο με πρόσχημα τη δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας και απευθύνσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και την Εκταμεία της Δόσης. Καταγγέλει τους σχεδιασμούς μέσω αυτού του πολυνομοσχεδίου για πολλές χιλιάδες δημοσίων υπαλλήλων, μείωση των αποζημιώσεων, συγκρότηση μηχανισμού που θα καθορίζει τον κατώτερο μισθό, προγράμματα φτώχειας των 350 ευρώ, lockdown, κλείσιμο νοσοκομείων, παρακαλώ λίγο ησυχία, μειώση των συντάξεων, κλείσιμο δημοσίων οργανισμών και υπηρεσιών, νέες μειώσεις μισθών, αλλαγή του τρόπου που θα αποφασίζουν δύο απεργίες, νέο άρθρο 4 κλπ. Επίσης, το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Μύρνης καταγγέλει τις ρυθμίσεις του πολυνομοσχεδίου, με τις οποίες επιχειρείται να καταργηθούν όλες οι προσωρινές διαταγές δικαστηρίων και αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων, οδηγώντας χιλιάδες εργαζόμενους στην ενεργεία. Στόχος είναι η ιδιωτικοποίηση δομών του Δήμου, των Δήμων και του Δημοσίου γενικότερα, με φθηνή εργατική δύναμη ώστε να επενδύσουν κερδοφόρα τα μονοπόλια, φορτώντας την κρίση και τα χρήση των λαϊκών στρωμάτων. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Μύρνης απαιτεί να αποσυρθεί το πολυνομοσχέδιο που βάζει τα φόπλακα σε εργασιακά δικαιώματα και κατακτήσεις. Καμιά απόλυση, καμιά διαθεσιμότητα. 3. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιών που χωρίς όρους και προϋποθέσεις. 4. Σταθερή και μόνιμη δουλειά για όλους και όλες. 5. Να καταργηθεί η πράξη νομοθετικού περιεχομένου. 6. Καμιά ιδιωτικοποίηση κλείσιμων των υπηρεσιών του Δήμου. 7. Άμεση χρηματοδότηση των Δήμων, τέτοια που να καλύπτει τις ανάγκες των λαϊκών οικογενειών. Τον λόγο τώρα έχει ο κύριος Παπαδόπουλος εκ μέρους των εργαζομένων του Δήμου Νέας Μύρνης και μετά όσοι είναι συνάδελφοι θέλουν να πάρουν το λόγο. Καταρχήν θέλω να εκφράσω εκ μέρους όλων των εργαζομένων τα θερμά μας συλληπιτήρια για τον ευνίδιο θάνατο του Σπύρου Τιμόσιου. Εμείς πήραμε μια πρωτοβουλία από τη Δευτέρα το πρωί που κάναμε παράσταση διαμαρτυρία στον Δήμαρχο. Του ζητήσαμε να γίνει έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για να τοποθετηθεί και να πάρθει μια απόφαση για την κατάργηση υπηρεσιών του Δήμου και την απόλυση των εργαζομένων. Εγώ βλέπω με θλίψη ότι υπάρχουν πολλές άδειες καρέκλες στην αίθουσα αυτή και ειλικρινά στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Πρέπει κάποια στιγμή σε αυτή την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και με, με τη λήψη απόφαση που ζητάμε σήμερα, ουσιαστικά αυτό ζητάμε. Πρέπει η Νέα Σμύρνη, ο Δήμαρχός μας, το Δημοτικό Συμβούλιο, να βγει μπροστά. Να αφήσουμε λίγο την παθητική αυτή στάση που κρατάμε τόσο καιρό. Να αφήσουμε αυτές τις κουβέντες ότι είμαστε μόνοι μας, αφήστε να το κάνουν οι άλλοι πρώτα και μετά εμείς. Να αναλάβουμε πρωτοβουλίες. Γι' αυτό και ζητάμε. Γι' αυτό και ζητάμε εδώ στο νούμερο 2 ότι να αναλάβει πρωτοβουλία και να κάνουμε μια κοινή σύσκεψη και των Δημάρχων και των Δημοτικών Συμβούλων με τους όμορους Δήμους. Πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσουμε τι Δήμο θέλουμε. Και πρέπει και εσείς να αποφασίσετε σαν Δημοτικό Συμβούλιο τι Δήμο θέλετε να διοικήσετε, σε τι καρέκλες θέλετε να κάθεστε, τι εργαζόμενους θέλετε να έχετε. Όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε, από αυτό που ξεκίνησε, μέχρι τέλος Ιουλίου καταργούν τους δημοτικούς φύλακες, σχολικούς φύλακες. Μέχρι το Σεπτέμβριο φεύγει η δημοτική αστυνομία. Αυτά που ακούγονται για κάτι 5-10% που ακούω ότι μπορεί να κρατηθούν στο Δήμο και τέτοια είναι αστεία πράγματα. Εμείς δηλαδή έχουμε 11 δημοτικούς αστυνομικούς και μας λέει το κράτος ότι πρέπει να κρατήσουμε κυβέρνηση, πρέπει να κρατήσουμε 1,1. Δηλαδή έναν εργαζόμενο και ένα χέρι ή ένα πόδι από ένα εργαζόμενο. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό, με ποια κριτήρια θα γίνει. Γι' αυτό ζητάμε μέσα από την απόφαση εδώ που έχουμε και καταθέσει το Δημοτικό Συμβούλιο, νομίζω ότι μπορούμε να το πετύχουμε αυτό μέσα από την κινητικότητα και τη διαθεσιμότητα όπως την ονομάζει η κυβέρνηση, να απορροφηθούν σε άλλες καινές οργανικές θέσεις. Όλα τα παιδιά είναι μορφωμένα και οι συνάδελφοι από τη δημοτική και από τους σχολικούς φύλακες είναι πάρα πολύ αξιόλογοι άνθρωποι και μορφωμένοι. Μπορούμε να απορροφηθούν σε άλλες καινές οργανικές θέσεις που έχει ο Δήμος μας.
επιμένω, Δημάρχε, ότι πρέπει από αύριο να πάρεις εσύ μόνος πρωτοβουλία, να βγεις μπροστά και να κλείσεις το Δήμο Νέας Μήνης. Και να έρθουν όλοι από πίσω σου και οι υπόλοιποι Δήμοι να ακολουθήσουν, να κλείσουν τους Δήμους και να παραδώσουν τα κλειδιά. Δεν πάει άλλο. Όπως το καταλαβαίνεις και εσύ, κλείνοντας και κόβοντας το σαλάμι κομμάτι-κομμάτι, τώρα είναι σχολική φύλακη. Το Σεπτέμβριο θα είναι η αστυνομία. Από ό,τι μαθαίνουμε εμείς και από την Ομοσπονδία, ξανανοίγει το θέμα πάλι με τα νομικά πρόσωπα. Μιλάνε για τις τεχνικές υπηρεσίες, μιλάνε για το πράσινο, για τη γεωφωνική. Δεν θα σταματήσει εδώ. Μας έχουν στοχοποιήσει γενικά τους ΟΤΑ και κάποια στιγμή θα γυρίσετε το βλέμμα σας γύρω σας και θα δείτε ότι θα έχετε μόνο ΜΚΟ, δίμηνα, οχτάμηνα, τρίμηνα και εξάμηνα και του πόλου τα 9 μέρα. Συγγνώμη για να την έκφραση. Δεν θα πάει άλλο αυτή η δουλειά. Όχι αυτό. Κάποια στιγμή πιστεύω ότι μετά τις δημοτικές εκλογές, εγώ αυτό κρίνω, θα αρχίσουν να βγουν οι ιδιώτες στους Δήμους. Και δεν λέω μόνο στο Δήμο Νέας Μήνης, μιλάω γενικά. Όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε, οι περισσότεροι από εδώ μέσα. Το σύστημα θα λειτουργήσει ως εξής. Θα έχετε ιδιώτες. Θα του δίνετε εσείς ένα κομμάτι, είτε λέγεται ορθοκαθαρισμός, είτε λέγεται καθαρισμό κτηρίων, είτε λέγεται παιδική σταθμή, είτε λέγεται οτιδήποτε. Ο ιδιώτης θα το δουλεύει, είτε ο ΝΑ, κύριε Συρίγο, θα το δουλεύει πολύ ωραία τον 1-2 χρόνια, θα είστε όλοι ευχαριστημένοι και οι δημότες και όλοι θα είναι ευχαριστημένοι. Μετά όμως όταν θα τελειώσει αυτή η σύμβαση που θα έχετε μαζί του, θα έρθει εδώ και θα σας ζητάει τα διπλάσια λεφτά. Και τα διπλάσια λεφτά. Τα οποία δεν θα μπορείτε εσείς από τον προϋπολογισμό του Δήμου να τα δώσετε αυτά τα λεφτά. Όπως έγινε και στον ΟΠΑ, όπως είδατε, που είναι κερδοφόρος επιχείρηση, κερδοφόρος επιχείρηση, και ξαφνικά έγινε ένας διαγωνισμός και βρέθηκε μόνο ένας για τον ΟΠΑ, έτσι και όταν θα κάνετε τον διαγωνισμό, θα βρίσκεται μόνο ένας εργολάβος για οποιοδήποτε υπηρεσία του Δήμου θα δίνετε στους ιδιώτες. Και θα είναι ο Παπουτσής, π.χ. Και θα σας λέει, θέλετε, αν δεν θέλεις, δεν πειράζει, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Εσένα δεν θα βρίσουν οι δημότες, δεν θα βρίσουν εμένα. Εγώ επιμένω και θέλω να τελειώσω χωρίς να σας κουράσω άλλο. Μόνο εάν και προσωπικά σαν Δήμαρχος Νέας Μήνης και σαν κέντρη την Παρασκευή, γι' αυτό και ζητήσαμε να γίνει έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο. Από αύριο, δίνοντας εσείς το παράδειγμα, εμείς συνεχίζουμε τις καταλήψεις αύριο, αύριο θα είναι όλα κλειστά. Ελάτε μαζί μας, βγείτε μπροστά. Αν βγείτε εσείς μπροστά, θα ακολουθήσει όλη η Νέα Σμήνη, πιστεύω. Μαζί να αγωνιστούμε την Παρασκευή. Γιατί την Παρασκευή και εμείς, σαν εργαζόμενοι, θα είμαστε απ' έξω. Μία μόνο απόφαση. Παραδίδουμε τα κλειδιά του Δήμου στην κυβέρνηση. Μόνο έτσι μπορεί να ανατραπεί αυτή η πολιτική. Μόνο έτσι μπορεί ο Δήμος να λειτουργήσει όπως λειτουργούσε μέχρι τώρα και να είναι όλοι ευχαριστημένοι και όλοι ικανοποιημένοι. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε συνάδελφε, ποιος θέλει να πάρει το λόγο? Κύριε Καρούπα, κύριε Πρόεδρε. Ναι, ο κύριος Κούπας. Σάμπλετ, ναι. Η κυρία Δαρζέλα. Ο κύριος Κούπης. Thank you.
και έχουν ζητήσει για τοποθέτηση οτιδήποτε άλλο ο κύριο Κούπα, η κυρία Λαζέτα, ο κύριο Κούλη, ο κύριο Μαθή, ο κύριο Βαρκούλη, η κυρία Μαγκουρέλη, ο κύριο Τσιάπη, η κυρία Πέργη, η κυρία Γενικιάννη, η κυρία Κασίμη, ο κύριο Ιακουβάκη, ο κύριο Κουτεδάκη, ο κύριο Τέμο, η κυρία Χασιμέλη. Υπάρχει κάποιος άλλος που άρεσε να μιλήσει. Ναι, κύριε Κούπα, για τον λόγο. Παρακαλώ λίγο ησυχία, παρακαλώ κύριο Κούπα. Κύριε Πρόεδρε, σύνδεσα κατά προτεραιότητα τον λόγο επειδή εγώ θα πρέπει να φύγω. Έχω μια συγκέντρωση γονέων σε 2 ώρες στο φροντιστήριο και όπως καταλαβαίνετε δεν μπορώ να δείξω. Θέλω να ξεκινήσω πριν μάλλον αναφερθώ στο συγκεκριμένο θέμα που τόσο καίει αυτές τις μέρες όλη την κοινωνία. Επιτρέψτε μου να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια και στην οικογένεια και από του Σπύρου του Μόσχου και από αυτή τη θέση. Και όσον αφορά εμένα, αλλά και όσον αφορά την παράταξη. Ο Σπύρος ο Μόσχος ήταν ένας ευπρεπής και ευγενής κυρίως, ένας καλός συνάδελφος, ένας καλός οικογενειάρχης. Δεν υπήρξε ποτέ φίλος μου, ούτε πολιτικός, ούτε προσωπικός. Το γνώρισα μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο και λίγο παλαιότερα από κάποιες πολιτικές δραστηριότητες. Οφείλω να πω ότι πραγματικά συγκλονίστηκα με τον ξαφνικό και αδόκητο θάνατο του Σπύρου. Και πιστέψτε με ειλικρινά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι σε στιγμές σαν αυτή, πραγματικά χθες, αναλογίστηκα εμείς όλοι ως Δημοτική Συμβουλή, ως εκπλεγμένοι εκπρόσωποι της Νέας Μύρνης. Πολλές φορές έχουμε έρθει σε αντιπαραθέσεις και αντιδικίες που πέρα από τον πολιτικό χαρακτήρα και από την πολιτική διαφωνία έχουν και κάποιο, πολλές φορές έχουν και προσωπικό χαρακτήρα. Με την ευκαιρία αυτή και πραγματικά το αισθάνομαι, ήθελα να πω ένα μέα κούλπα σε όποιο συνάδελφο όλα αυτά τα χρόνια. Έχω αδικήσει προσωπικά, έχω πιάσει την κουβέντα και στον κύριο Δήμαρχο και στον κύριο Κουτεράκη ενδεχομένως και στην κυρία Γιακοβάκη και στον κύριο Στέφο και στον κύριο Πάγκαλη και σε πολλούς συναδέλφους. Με ακούλπα να με συμπατάτε παιδιά, θα προσπαθήσω να μην το ξανακάνω. Συνεχίστε κύριε Κούπα, συνεχίστε. Πραγματικά το θέμα φράζει στην κοινωνία και ύστερα από απέτηση, αν έχω καταλάβει καλά, απέτηση του Προεδρείου του Συλλόγου Εργαζομένων στο Δήμο Νέας Μύρνης, βρισκόμαστε σήμερα εδώ σε έκτακτο συμβόλαιο. Είχαμε 2 επιλογές. Και επειδή ήταν έκτακτο και ξαφνικά ζοριστήκαμε να έρθουμε αυτή την ώρα, να μην έρθουμε, είχαμε την επιλογή αυτή. Είχαμε και την επιλογή βεβαίως να προσπαθήσουμε, διόμενες όλες τις άλλες ασχολίες μας για σήμερα, να έρθουμε και να τοποθετηθούμε όπως το κάνουμε πάντα τόσα χρόνια και ευθέως και θαρσός, ειλικρινά και έτοιμα όπως μιλάμε πάντα. Κυρίες και κύριοι, το ελληνικό κράτος επί της ουσίας έχει πτωχεύσει, το βλέπουμε. Το ζούμε καθημερινά, το αισθανόμαστε. Βλέπουμε τις χιλιάδες των συμπολιτών μας, τα εκατομμύρια να είναι απολυμμένοι. Βλέπουμε μαγαζιά κλειστά. Είδαμε προηγουμένως οριζόντιες με περικοπές μισθών και συντάξεων. Και όπως πάνε τα πράγματα, στο τέλος η σύνταξη στους γερόντους θα είναι ένα απλό βοήθημα. Οι δε μισθοί στους νέους ανθρώπους θα είναι τέτοιοι που δεν θα επιτρέπουν ούτε καν όχι να ζήσουν καλά-καλά, όχι να ονειρευτούν, αλλά ούτε και να ζήσουν καλά-καλά. Υπάρχει μια επιδρομή παντού. Επιδρομή εντός εισαγωγικών. Υπάρχει όμως και μια προσπάθεια, κυρίες και κύριοι, όλα αυτά τα χρόνια, τα 3 αυτά τελευταία χρόνια, και η οποία προσπάθεια, κατά τη γνώμη μου, και η μητελής είναι και δεν είναι και συνεπής, έτσι ώστε να εξορθολογιστούν ένα πλήθος λειτουργίες της δημόσιας ζωής και όχι μόνο, και του κράτους, να μπει αυτό το κράτος σε άλλες βάσεις, να απελευθερωθούν
κάποιες δομές και κάποιες λειτουργίες του, κάποια επαγγέλματα να γίνει πιο ανταγωνιστικό. Όσον αφορά το δημόσιο τομέα, χρόνια όλοι λέγαμε και λέμε, όχι όλοι, εν πάση περιπτώσει μια σημαντική μερίδα του πληθυσμού, αλλά και των ανθρώπων που καταγίνονται με τα πολιτικά, ότι θα πρέπει και εξορθολογισμός να υπάρξει, θα πρέπει να πάψει να είναι σπάνταλο, ανίκανο και διεφθαρμένο αυτό το κράτος, θα πρέπει να γίνει κάποια διαφορετική κατανομή και θα πρέπει να λειτουργήσουν τα πράγματα με άλλη αντίληψη. Έχω την αίσθηση ότι λέγοντας αυτές τις κουβέντες εκφράζω τη μέγιστη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Ξέρω ότι όλες τις κουβέντες μας, κατηδίαν συζητήσεις μας, αυτό λένε. Αυτά λοιπόν εκφράζονται με κάποιες πολιτικές και οι πολιτικές αυτές και αργούν και δεν γίνονται. Θέλω να θυμίσω σε όλους εδώ, που είστε πολιτικά όταν περισσότερο. Θέλω να θυμίσω εκείνο που ήρθαμε ύστερα από 10 χρόνια να πούμε. Όταν η έκθεση Σπράου έδειχνε προς τα που θα έπρεπε να πάνε τα πράγματα ώστε και το ασφαλιστικό και το συνταξιολογικό να έχουν μέλλον, να έχουν διάρκεια ζωής. Πράγματι σήμερα φτάνουμε σε τέτοιες καταστάσεις όπου το τέλειο και ο αγενικός είναι ζήτημα μετά από 4-5 μήνες θα μπορούν να πληρώνουν συντάξεις. Και ένα άλλο πλήθος τέτοιων δυσλειτουργιών. Κάποια στιγμή θα πρέπει να αποφασίσουμε σαν κοινωνία πρώτα, ότι δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Πρέπει να αποφασίσουμε ότι πονάμε και θα πονέσουμε και περισσότερο, αλλά θα μπουν κάποια πράγματα σε τάξη ώστε να αποκτήσει προοπτική ο τόπος. Και κάτι άλλο το οποίο δεν πρέπει να βρούμε. Όλα αυτά τα μέτρα που μας επιβάλλονται βία και βάρβαρα από την Τρόικα, ακριβώς έτσι αυτό είναι το σωστό, και βία και βάρβαρα μας επιβάλλονται, αλλά οφείλαμε να τα έχουμε κάνει μόνοι μας ως κοινωνία και ως πολιτεία εδώ και πολλά χρόνια. Και μην ξεχνάμε, η Τρόικα έχει έρθει ως αποτέλεσμα της πτώχευσης του κράτους, και όχι μόνο του κράτους και της κοινωνίας, και δεν είναι αυτή η υπεύθυνη για όλα εκείνα τα οποία πολλά από αυτά θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει εμείς. Στο συγκεκριμένο θέμα, είδαμε να εκδηλώσουμε μια συμπαράσταση στους εργαζομένους. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά το πρόβλημα του οποιοδήποτε. Ίσως να το καταλαβαίνω όσο λίγοι άνθρωποι εδώ μέσα. Όμως, μέχρι τώρα, κυρίες και κύριοι, όταν ζητάμε να κλείσουμε, ας πάμε σε ακραίες καταστάσεις, ζητάμε να κλείσουμε τους Δήμους και να κατέβουμε σε γενική απεργία. Ξέρετε ότι εμένα, σαν αντιπροσωπευόμενο στο Δήμο Νέας Μύρνης, πάρα πολύ θα με εξυπηρετούσε κάτι τέτοιο. Να είναι κλειστό το μαγαζί, επιτρέψτε μου τη λέξη εντός αγωγικών μαγαζί, και να λέμε λοιπόν ότι δεν βρίσκεται λύση από πουθενά και ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή είναι ανίκανοι να διαχειριστούν τα πράγματα κτλ. Κάποιους άλλους θα τους βόλευε να δείχνουν ότι γενικώς στην κοινωνία υπάρχει ένα μπάχαλο, να οδηγηθεί η κυβέρνηση σε πτώση και από εκεί και πέρα για απειλήθητο. Σίγουρα δεν είμαστε υπέρ αυτών των λογικών. Και θέλω να πω και στους συνδικαλιστές το εξής. Ανησυχείτε για την ιδιωτικοποίηση, για τις ιδιωτικοποίησεις. Ξέρετε ότι εδώ στο Δήμο Νέας Μύρνης, όλες τις παρατάξεις κατά καιρούς, έχουν εκφραστεί κατά της ιδιωτικοποίησης της καθαριότητας. Δεν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο. Είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι το έχουμε πει σε ανίποπτο χρόνο πολλά χρόνια πριν. Ανησυχείτε, αλλά η ανησυχία αυτή θα πρέπει να καταλάβουν όλοι, περνάει πριν απ' όλα από τις δικές μας συμπεριφορές. Εάν εμείς με τον τρόπο που εργαζόμαστε, με τον τρόπο που αντιδρούμε στα γεγονότα, στα πράγματα, κλείνουμε κάθε φορά τις υπηρεσίες, τότε οποιοδήποτε είναι δήμαρχος θα έρθει στην ανάγκη κάποια στιγμή να πει ότι επειδή η κοινωνία θέλει να γίνονται αυτές οι δραστηριότητες, θα μπούμε και σε μια άλλη λογική. Δηλαδή σε ποια, στη λογική των ιδιωτικοποιήσεων. Τις ιδιωτικοποιήσεις θα τις αποτρέψουμε, κύριοι, από την εργατικότητά μας, από τη συνέπειά μας στο καθήκον, και εσείς πριν από όλους και εμείς από την πλευρά μας, με διάφορες κινήσεις και με διάφορες θέσεις. Επίσης κάτι άλλο, και απευθύνομαι στους εργαζόμενους. Ήθελα να πάρετε μια συμπαράσταση από εμάς και την έχετε. Όμως, για πείτε μου σας παρακαλώ, τι αξία θα έχει αυτή η συμπαράσταση σήμερα? Δεν θα έχει πολύ μεγαλύτερη αξία
Οι θέσεις που θα πάρει αύριο η κέντρα στο έκτακτο συμβούλιο που κάνει στην έκτακτη γενική συνέλευση. Μπορεί κάποιος από εμάς, ό,τι και να σας πει, όσο και να σας χαϊδέψει τα αυτιά, να σας πείσει ότι είναι σε θέση πράγματι να διασφαλίσει αποφάσεις της κυβέρνησης τέτοιες ώστε να μην γίνει καμία μεταρρύθμιση στο κράτος, η οποία ενδεχομένως να συμπεριλάβει και την τοπική αυτοδιοίκηση. Εγώ βλέπω εκείνο τον άνθρωπο, εκείνο τον νέο υπουργό διοικητικής μεταρρύθμισης, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος παρότι έχει εκφράσει στο παρελθόν, βλέπεις τον Κυριάκο Μητσοτάκη την ακρίβεια. Και η προσπάθεια που κάνει από τις πρώτες μέρες που ανέλαβε είπε ότι δεν μιλάμε για πωλήσεις, μιλάμε για μεταρρυθμίσεις, μιλάμε για μετακινήσεις ανθρώπων σε κάποιες υπηρεσίες που υπολειτουργούν. Αυτό είναι το θέμα μας και προς τα εκεί θα πάνε τα πράγματα. Δεν γίνεται κάτι διαφορετικό. Πολύ όμορφα θα μπορούσα και εγώ και πολύ άνετα σας πληροφορώ να έρθω και να σας υποσχεθώ τα πάντα εδώ. Εκλογές έχουμε και σε λίγο καιρό, σε κανένα χρόνο, δημοτικές εκλογές. Όλοι λοιπόν να μείνετε εδώ και να πάρουμε ακόμα και περισσότερους και όχι μόνο 740 άτομα που έφερε ο Δήμαρχος οργανόγραμμα για το Δήμο. Χρειαζόμαστε στο Δήμο όχι 740, 1480. Αυτά όμως όπως καταλαβαίνετε κάποια στιγμή είναι νούμερα. Κάποια στιγμή γυρίζουν εναντίον μας. Εδώ λοιπόν θα πρέπει οι όποιες αντιδράσεις σας και οι όποιες αντιδράσεις μας και οι όποιες θέσεις μας κύριε Δήμαρχε και κύριοι συνάδελφοι να είναι τέτοιες ώστε να έχουν το μίνιμουμ αλλά πραγματικό αποτέλεσμα. Και δεν θα έχουν αποτέλεσμα ούτε οι ακραίες καταστάσεις. Κλείνουμε τους δήμους, βγαίνουμε έξω, δεν μαζεύουμε τα σκουπίδια, διώχνουμε τα παιδάκια από τους παιδικούς σταθμούς. Θα στρέψουμε όλη την κοινωνία εναντίον μας. Το αντιλαμβάνεστε. Από εκεί και πέρα λοιπόν να μιλήσουμε για οτιδήποτε άλλο. Δεν επιθυμώ να μιλήσω περισσότερο και δεν ξέρω αν θα μείνω και με την διαδικασία που πρέπει να είναι σε δουλειά σε δουλειά. Έχω την αίσθηση ότι σε γενικές γραμμές καταλάβατε και τη θέση μας και την αντίληψή μας για τα πράγματα και να τονίσω άλλη μια φορά. Εμείς εδώ ό,τι και να σας πούμε δεν έχουμε τη δύναμη να το εφαρμόσουμε. Να σας πω ότι καταλαβαίνουμε τους ανθρώπους που ενδεχομένως να μείνουν άνεργοι. Μα δεν έχει πει κανείς ότι ούτε οι σχολικοί φύλακες θα μείνουν άνεργοι, ούτε οι δημοτικοί αστυνομικοί θα μείνουν άνεργοι. Απλώς κάπου αλλού θα πάρουν. Να δούμε το πολύ σχέδιο και στη συνέχεια εκφραζόμαστε και πράγματι. Βεβαίως ξέρω πάρα πολύ καλά ότι όσο εργαζόμενοι και όσοι συνδικαλιστές παρακαλώ πολύ μην παραμένετε στην ιδέα βεβαίως καταλαβαίνω πολύ καλά καταλαβαίνω πολύ καλά τη διεκδίκησή σας κύριε Παπουτσίος πρόεδρο του Συλλόγου και καταλαβαίνω και την αντίδραση των άλλων συνδικαλιστών όμως επιτρέψτε μου μια κουβέντα δεν μπορούμε κανείς από εμάς δεν μπορεί να διεκδικεί το μείζον για να πετύχει το έλασον, γιατί όταν το μείζον είναι υπερβολικό, ξεφεύγει από τις λογικές, ξεφεύγει από αυτό που πρέπει να γίνει τώρα, στη συγκεκριμένη κατάσταση, στη συγκεκριμένη χώρα, τότε δεν μπορεί κανείς να μας διασφαλίσει ούτε το έλασον. Αν αύριο γίνει μια άτακτη χρεοκοπία στη χώρα, αναλογιστείτε ποιος θα εξασφαλίσει μισθό σε ποιον. Άλλο. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θέλω να εκφράσω τη συμπαράστασή μου στο δράμα των εισαγωγικών των υπαλλήλων του Δήμου. Καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ σκληρό και άδικο με ένα απλό πολυνομοσχέδιο να μεταφέρουν υπάλληλοι να μπαίνουν σε διαθεσιμότητα και να κάνουν τις δουλειές τους. Σαφώς το ζητούμενο είναι να παραμείνουν όλοι στις θέσεις τους και να συνεχίσουν τη ζωή τους έτσι όπως επιβίωναν, με τα χρήματα που κέρδισαν τη δουλειά τους. Και τώρα σε δημόσιους υπάλληλους, άλλες προσθέσεις όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι εξαιτούς από αυτές. Δυστυχώς η κυβέρνηση ακόμα μια φορά προσπαθεί να επεκεράσει την τοπική αυτοδιοίκηση και με τέτοιου είδους μέτρα και πολυνομοσχέδια δείχνει ότι κάθε άλλο παρά αυτοδιοίκηση είμαστε. Διαβάζουμε πολύ ενδιαφέρον
το ψήφισμα των υπαλλήλων του Δήμου Νέας Μύρνης και ιδίως στη δεύτερη παράγραφο που μιλάει για τις μετατάξεις. Εγώ θα ήθελα να πάω ένα βήμα παρακάτω. Ναι. Και να ζητήσω από το Δημοτικό Συμβούλιο και τον κύριο Δήμαρχο το εξής. Να κάνουμε μία μελέτη και μία ενωτική μελέτη για να δούμε κατά πόσο είναι εφικτό πριν ψηφιστεί το επόμενο σχέδιο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που κινδυνεύουν άμεσα. Σχολική φύλακη, δημοτική αστυνόμη. Να κάνουν άμεσα μια αίτηση μετάταξης. Σε υπηρεσίες του Δήμου μας. Με τι σκοπό. Έχοντας κάνει την αίτηση και έχοντας κάποιο πρωτόβουλο και έχοντας ψηφιστεί ήδη το πρόνομο σχέδιο αυτών υστέρων, το πρωτόκολλο είναι πρώτης ψηφίσεως. Να μπορέσουμε κατά κάποιο τρόπο να τους διατηρήσουμε σε μία άλλη υπηρεσία, σε μία άλλη θέση με αυτόν τον τρόπο. Να κάνουμε ωραίες είναι αυτές οι αντιδράσεις. Εγώ δεν έχω δείξει στο κάθε συνδικαλιστικό όργανο πώς θέλει να αντιδράσει. Σαφώς είναι μια είναι πολύ δίκαιη η αγανάκτησή τους, αλλά εμείς επειδή είμαστε Δημοτικό Συμβούλιο, πρέπει να το δούμε το θέμα πιο βαθιά, πιο εκ των έσω, να βοηθήσουμε πιο ουσιαστικά αυτούς τους ανθρώπους και να εξετάσουμε τον ενδεχόμενο άμεσα ή δυνατόν και αύριο το πρωί να γίνουν κάποιες τέτοιες αιτήσεις. Ξεκινώντας από το δικό μας τον Δήμο, άσχετα θα ήταν οι υπόλοιποι. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Βουλής. Κύριε Δήμαρχε, κύριε συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, μαζευτήκαμε πάλι 11 μήνες μετά από τον περσινό Αύγουστο να επιβεβαιώσουμε δυστυχώς ότι είχαμε πει στην ίδια αίθουσα αρχές Αυγούστου πέρυσι. Τα πράγματα είναι απλά. Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν πολλές φορές όσοι τουλάχιστον μεταξύ μας μιλάμε, ακολουθιόμαστε και κουβεντιάζουμε. Εδώ υπάρχει ένα στημένο σχέδιο εξ αρχής. Το έχουμε καταγγείλει και το έχουμε πει. Προσωπικά γνωρίζετε, ξέρετε όλοι σας τι πρεσβεύω, σε τι πολιτικό χώρο κινούμαι και βρίσκομαι. Όπως και τη θεσμική μου θέση σε αυτό το χώρο. Λοιπόν, εδώ έχει στηθεί ένα παιχνίδι. Εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο κύριος Δρακούσης έφτιαξε κάτι κράτη το 2010. Βάσει του οποίου λειτουργούν όλες οι περιφέρειες και οι δήμοι της Ελλάδας. Το σχέδιο αυτό δεν έγινε τυχαία. Έγινε ακριβώς για να εξυπηρετήσει αυτό το οποίο σήμερα εξελίσσεται. Το είχα πει πέρυσι στην ίδια αίθουσα και το έχω γράψει και το έχω πει πάρα πολλές φορές. Εδώ και αρκετούς μήνες περιδιαβαίνουν την Ελλάδα δύο Γερμανοί, ο κύριος Φούχτεν και ο κύριος Ράιχενμπαχ. Έχουν κάνει κολεγιά με κάποιους μεγαλόμαρχους. Παρακαλώ πολύ λίγο ησυχία. Και δεξιούς και προοδευτικούς. Και ο μόνος στόχος ποιος είναι, το πώς θα πάρουν στο χέρι την περιουσία των Δήμων. Δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζουν ούτε οι δομές των Δήμων, ούτε οι εργαζόμενοι, ούτε οι δήμαρχοι, ούτε κανείς. Όλη η ουσία είναι το χρήμα, το κέρδος και εκείνη την περιουσία που διαθέτουν οι Δήμοι. Ξεκάθαρα πράγματα. Χθες ήταν οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ. Σήμερα είναι η δημοτική αστυνομία, είναι σχολικοί φύλακες. Το Σεπτέμβριο είναι οι καθηγητές και οι δάσκαλοι. Και έρχονται κι άλλοι. Δεν μπορώ να πιστέψω εγώ, δεν μπορώ να πιστώ εγώ σήμερα ότι οι ίδιοι οι άνθρωποι οι οποίοι δημιούργησαν το πρόβλημα αυτό, διότι οι ίδιοι υπουργοί ήταν και της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ τόσα χρόνια, έρχονται σήμερα να πούνε ότι θα μας σώσουν. Αυτό είναι παραμύθι και είναι μεγάλο ψέμα. Όπως μεγάλα ψέματα είναι και η χρεοκοπία, μεγάλα ψέματα είναι και η φτώχεια που θα έρθουν από τα μνημόνια και όλα τα κουραφέξαλα που ακούμε. Ακόμα δεν μπορούν να μας απαντήσουν τι χρωστάει αυτή η χώρα και πού χρωστάει. Η φτώχεια έχει δημιουργηθεί. Και η μεγάλη επιτυχία αυτού του κυκλώματος, του ξενόφερτου, ποια είναι ο φόβος που έχει καλλιεργήσει σε όλη την κοινωνία, πρώτον και δεύτερον, ότι έχει πείσει δυστυχώς και σε μεγάλο βαθμό ότι δεν υπάρχει λύση. Χτυπήθηκε ο ιδιωτικός τομέας βάναυση. 1.600.000 άνθρωποι. 500.000 παιδιά κάτω από το όριο της φτώχειας. Σχεδόν 4 εκατομμύρια Έλληνες κοντά στο όριο της φτώχειας.
και μιλάμε για ανακάμψεις περίεργες και το ένα και το άλλο, παραμύθια. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα για το αυτά. Λοιπόν, πράγματα ξεκάθαρα. Αυτή η πολιτική με έναν τρόπο αλλάζει. Θα την ανατρέψεις και να φέρεις κάτι καινούργιο και κάτι άλλο. Μην την ανατρέψεις όμως, πρέπει να διασφαλίσεις τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια όλων των εργαζομένων. Εμείς θα είμαστε δίπλα σας. Θα παρακαλέσω μόνο από το Δημοτικό Συμβούλιο, από όλους μας, να βγει ένα ψήφισμα, ενιαίο ψήφισμα, για να δείξει την ενότητά μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και από εκεί και πέρα όλοι μαζί και πρώτα απ' όλα εμείς θα πούμε μπροστά αυτήν την προστασία στις δουλειές σας, στα δικαιώματά σας, γιατί η φωτιά καίει εσάς που είστε δίπλα στο σπίτι με το δικό μου. Θα κάψει και εμένα την επόμενη μέρα. Αυτό είναι δεδομένο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μαντής. Συνάδελφοι, συναδέλφοι σας και εργαζόμενοι, καταρχήν έχω από τη δικιά μου την πλευρά και την μέρος της παράταξής μας τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του δημόσιου. Δεν υπάρχουν λόγια γι' αυτό περισσότερο που θα πρέπει να υποθούν. Αλλά νομίζω ότι ο Δήμαρχος ήταν κάτι. Τώρα, όσο αφορά για το θέμα που συζητάμε, εμείς κρατήσαμε ένα ψήφισμα το οποίο δεν είναι ασύνδετο από όλες τις προηγούμενες τοποθετήσεις που έχουμε κάνει, τα κείμενα που έχουμε καταθέσει, τα ψηφίσματα που έχουμε καταθέσει, γιατί όλα αυτά ήταν ένα επίκεντρο, ένα γνώμη και ένα κριτήριο του συμφέρον των εργαζομένων και των νεκών οικογενειών. Και νομίζω ότι χωρίς αυτό το κριτήριο, ό,τι και να πούμε, θα είναι λόγια του αέρα. Αλλά κατά τη δική μας άποψη, τα μέτρα αυτά δεν προέρχονται ούτε από ανικανότητα ούτε από προχειρότητα της κυβέρνησης ή κάποιων εγκεφάλων. Για μας είναι μέτρα τα οποία βρίσκονται σε αυστηρή συνέχεια των προηγούμενων αποφάσεων και νόμων που έχουν ψηφιστεί. Είναι άρρητα δεμένη με την πολιτική που ασκείται όχι τώρα, όχι 3 χρόνια που είναι τα μνημόνια, αλλά πολλά χρόνια πίσω, και έρχονται να αντιμετωπίσουν αυτό που εμείς ονομάζουμε καπιταλιστική οικονομική κρίση. Η δυσκολία που αντιμετωπίζουν και οι κυβερνήσεις, αλλά και τα μονοπόλια για να βγουν από την κρίση, έχουν μία απέτηση. Αυτό που εκφράζεται από την κυβέρνηση του Νέα Δημοκρατία του Πασόκ αλλά και από άλλες δυνάμεις ως στόχος του να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της χώρας μας και η ανάπτυξη της χώρας μας. Εδώ τίθεται ένα ερώτημα. Ανάπτυξη από ποιον και από ποιον. Για μας είναι απάντηση ξεκάθαρη. Η ανάπτυξη που θέλουν προϋποθέτει τα συντρίμια των εργαζομένων και όλων των κατακτήρων που είχαν μέχρι σήμερα. Το νομοσχέδιο που έχετε να κατατεθεί έρχεται ακριβώς να συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση και ως τέτοιο θα πρέπει να το κατανοήσουμε και να το αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να βάλουμε ένα τέρμα στις αυταπάτες. Και εδώ μιλάω στους εργαζόμενους. Αυτό που μέχρι πρότινος κυριαρχούσε και έλεγε ότι επειδή εγώ είμαι στο δημόσιο έχω εξασφαλίσει τη δουλειά μου, αποδείχθηκε παρότι εμείς το λέγαμε πολλά χρόνια πριν και μάλιστα θυμάμαι συγκεκριμένες περιόδες που κάναμε και μας κοιτάζανε σαν εξωγήινους όταν λέγαμε ότι θα καταργηθεί η μονιμότητα. Ήρθε λοιπόν η ώρα και όχι γιατί εμείς είμαστε καλυμμάτες, αλλά γιατί πολύ απλά με αυτόν τον τρόπο μπορεί να εξασφαλίσει και να εξασφαλίσει κερδοφορία των μονοπωλίων. Από αυτή λοιπόν την άποψη, η πολιτική που ακολουθείτε δεν είναι αποτυχημένη. Θεωρούμε ότι είναι απολύτως πετυχημένη. Καταφέρανε και ανακόψανε την πτώση του μέσου κέρδους των επιχειρήσεων. Αυτό το καταφέρανε. Πώς? Ρίχνοντας τους μισθούς στο 400 και 450 ευρώ και βεβαίως σπαραλιάζοντας ασφαλιστικά δικαιώματα και όποια άλλα δικαιώματα είχαν παραμείνει για τις λαϊκές οικογένειες. Αυτό που κάποτε ονομάζαμε τοπική αυτοδιοίκηση, εμείς από την αρχή λέγαμε ότι δεν είναι ξέχωρη από την τοπική, από την κεντρική διοίκηση. Και αποδεικνύεται σήμερα και από ό,τι βλέπω, όλοι οι περισσότεροι το εστερνίζονται αυτό.
Θα θυμίσουμε ότι από την περίοδο ακόμα τότε που μιλάει για τον Καφοδίστρια, από τότε είχαμε προειδοποιήσει ότι το μοντέλο που έρχεται είναι το μοντέλο που θέλει το Δήμαρχο Μάνατζερ. Αυτό το λέγαμε το 2003, 2004 και 2005, πριν ακόμα προμοσίω Καφοδίστριας. Γιατί? Γιατί πραγματικά μέσα σε αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και που βλέπαμε ότι δημιουργείται, θέλουν να βάλουν χέρι παντού σε ό,τι υπήρχε και, δεν, και ό,τι δεν υπήρχε, σε ό,τι μπορεί να προσφέρει κέρδος για τις επιχειρήσεις τους. Από αυτή λοιπόν την άποψη, εμείς καταθέτουμε και το ψήφισμα και καλούμε όλους να το υιοθετήσουν το ψήφισμα αυτό, γιατί πρώτον, δεν υιοθετεί καμία αυταπάτη σε σχέση με το πώς θα πρέπει να παλέψουμε. Και το πώς πρέπει να παλέψουμε δεν είναι στο χέρι ενός δημοτικού συμβουλίου ή αν θα κλείσει ο Δήμος, αλλά βρίσκεται στα χέρια των εργαζομένων, των ανέργων της πόλης μας, των μαζικών φορέων και των συνδικάτων. Εκεί είναι το κουμπί, εκεί είναι το κλειδί της επιτυχίας. Και βεβαίως το κλειδί της επιτυχίας, για να μπορέσει να έχει επιτυχία, και να το γυρίσουμε, προϋποθέτει το εξής. Θα πρέπει οι εργαζόμενοι να ξεπεράσουν και να σπάσουν τους φόβους τους και στον ιδιωτικό τομέα εργαζόμουν και εγώ μέχρι που απολύθηκα, τους έσπασα τους φόβους μου, συγκρούστηκα εκεί που ήμουνα και διαπίστωσα το εξής. Ότι εγώ ως εργαζόμενος, είτε είμαι στον ιδιωτικό είτε είμαι στον δημόσιο τομέα, καμία διαφορά δεν έχουμε. Εμείς ακόμα και τις κατηγορίες που ρίχνουν στους εργαζόμενους του δημοσίου, τους μόνιμους, για τα γνωστά, αυτοί κλείψανε, κάνανε, ράνανε, που δεν θα πούμε ότι δεν γίνανε αυτά τα πράγματα. Αλλά το κριτήριο δεν είναι αυτό. Είναι λάθος αν πηγαίνουμε με αυτή τη λογική, είναι λάθος αν διασπούμε τους εργαζόμενους σε μόνιμους δημόσιους, σε αυτούς που λείπαν και σε αυτούς που δεν λείπαν. Από το ίδιο θα μπορούσαμε να επικαλεστούμε και για τομείς του ιδιωτικού τομέα. Επομένως, η σημασία της πράξης είναι οι εργαζόμενοι να καταλάβουν όταν είναι σαν μια γροθιά, έχοντας μέτωπο στον πραγματικό τους εχθρό, που πραγματικός εχθρός είναι η κούφτατα των μονοπωλίων, που σήμερα καρπούνται το πλούτο που παράγουμε, όσο πλούτο παράγουμε, είναι αυτοί που θέλουν σήμερα να πάρουν και τις δομές των Δήμων, συμπεριλαμβάνονται και αυτές, όπως με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου θα πάρουν χέρι τώρα στην αμυντική βιομηχανία. Λοιπόν, δεν είναι ξεκομμένο το ένα από το άλλο και με αυτή την οπτική θα πρέπει να τα βλέπουμε εμείς σαν εργαζόμενοι. Οι άλλοι που έχουν και βλέπουν το συμφέρον τους είναι να προχωρήσουν προς την κατεύθυνση των ιδιωτικοποιήσεων, βεβαίως και θα προχωρήσουν σε αυτή την κατεύθυνση από ό,τι εργαζόμενο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Εδώ πέρα εμείς επιτύχουμε και ευθύνες. Και επιρρύπτουμε ευθύνες στη Θηγέτε, η οποία προχθές που μιλούσε με τον κύριο Μητσοτάκη, που εκθίασε ο συμπαθέτης του Κατάλληλα, κύριο Σκούπας, η Γκέντε συμφώνησε ότι θα πρέπει να υπάρχει αξιοκρατία στις απολύσεις. Το δέχεται ότι πρέπει να υπάρχουν απολύσεις. Εδώ πέρα λοιπόν είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα να δούμε εδώ πέρα και να ξεπεράσουμε και έτσι. Εμείς λέμε για τις παρατάξεις, γιατί είναι η παράταξη που εδώ πρέπει την πλειοψηφία. Την πολιτική θα πρέπει να την ξεπεράσει την πολιτική που ακολούθησε μέχρι σήμερα, που πραγματικά βοήθησε στις προσδιορίσεις στον τομέα των συγκατεύθυνων ιδιωτικοποιήσεων. Έχουμε αναφερθεί εκτενώς, δεν θα τα επαναλάβω τώρα. Δεν μπορεί δηλαδή να έχεις ΜΚΙΟ στο Δήμο, δεν μπορεί να μιλάς για κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, δεν μπορεί να βάλεις τον ιδιώτη μέσα να σου πουλάει και καλά φιλοδρόμενο για το δρόμο κοινωνική και πολιτική και από την άλλη να είσαι το κοινωνικό κοινωνικοποιήσεων. Δεν συνάδουν, δεν πάνε μαζί. Πώς να το κάνουν. Λοιπόν, από αυτή λοιπόν την άποψη εμείς λέμε και σήμερα αυτό. Κάποτε θα το λέγες ξύλο, αν θα έγραφε. Η δυνατότητα και τη δίνουμε με αυτό το ψήφισμα, κατατέτω στον Αιγύπτιο Σπύρωση, που εκπροσωπεί καθαρά και μόνο τους εργαζόμενους και κανέναν άλλον, κανέναν άλλο παρά μόνο του εργαζόμενου και τι λαϊκέ οικογένειε, μπορούμε να συμπορευτούμε εφόσον έχουμε αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Βαρβούλη. Λοιπόν, και εμεί από τη μεριά μα, ω πολύ ανάποδα, να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μα στην οικογένεια. Προφανώ και ο να πούμε δύο πράγματα. Ξέρετε, δεν έχει περάσει ένας μήνας από την προηγούμενη συνεδρίαση όπου η Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο τέθηκε σκληρά ενάντια σε κάθε είδους απόλυση στους Δήμους. Ξέρετε, το ξέρουν και οι εργαζόμενοι, για παράδειγμα, ειδικά τη Δημοτική Αστυνομία που
εμείς ως πολυανάποδα έχουμε έρθει πολλές φορές σε αντιπαράθεση μαζί τους, δεν είναι ζήτημα με ποιον είμαστε και με ποιον δεν είμαστε. Είμαστε με όλους τους εργαζόμενους. Και πρέπει να είμαστε με όλους τους εργαζόμενους και να μην δεχόμαστε εμείς την σαλαμοποίηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, να μην είμαστε με αυτούς που είναι μόνιμοι, αορίστου χρόνου, να μην είμαστε με αυτούς που είναι συμβασιούχοι ή εργαζόμενοι σε ΜΚΟ, αλλά να είμαστε με όλους τους εργαζόμενους. Εμείς καλούμε τη Δημοτική Αρχή να πάρει μια ξεκάθαρη απόφαση ενάντια στις εντολές που δίνει η Τρόικα, η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν συζητάμε εδώ πέρα μέσα και πάρα πολλές φορές διάφοροι δημοτικοί σύμβουλοι της Δημοτικής Αρχής διερευνούν τα ημάτια τους λέγοντας ότι είμαστε ενάντια στο μνημόνιο, στο Καλλικράτη, αλλά τι να κάνουμε, εμείς τους καλούμε να πάρουν μια πραγματική θέση και ουσιαστική. Να αρνηθούν το μοντέλο του Δήμου Επιχείρηση που μας βάζει η κυβέρνηση να ακολουθήσουμε και να πάμε με ένα διαφορετικό μοντέλο. Με ένα μοντέλο για τα δικά μας δικαιώματα και τις δικές μας ανάγκες. Εμείς καλούμε τους εργαζόμενους του Δήμου να φτιάξουν ένα αλλαγές μέτωπο με όλους τους εργαζόμενους που δουλεύουν σε όλα τα πεδία. Τους εργαζόμενους στην παιδεία, τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, τους εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Γιατί κάθε φορά αυτό που θα συμβαίνει θα είναι να βρίσκεται ένας εχθρός, ένας αντίπαλος και όλοι να πηγαίνουν να τα σπαράζουν, όπως πάρα πολύ καλά υπάρχει και προηγουμένως. Τι θα γίνει με τα σκουπίδια, τι θα γίνει με τους παιδικούς σταθμούς, τι θα γίνει με το ένα, τι θα γίνει με το άλλο. Διαρκώς θα υπάρχει ένας αντίπαλος που θα βρίσκει η κεντρική εξουσία για να κατηγορεί, για να χτυπάει και να τσακίσει στην πραγματικότητα όλα τα εργασιακά δικαιώματα τα οποία υπάρχουν. Και να πάμε να παλέψουμε όλοι μαζί για τα δικά μας συμφέροντα, για μια νέα χάρτα αναγκών και δικαιωμάτων που υπάρχει σήμερα και είναι τεράστια ανάγκη. Να χτυπήσουμε τον Καλλικράτη και τον Δήμο που θέλει, να χτυπήσουμε τον Δήμο Επιχείρηση που μας στερεί κάθε δικαίωμα να έχουμε τον Δήμο που θέλουμε, να έχουμε έναν Δήμο που μπορεί να στραφεί, να είναι ένας Δήμος με το μάτι στην κοινωνία. Για να κλείσω και να μην μακρηγορώ, θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα έργο το οποίο δείχνει που είναι η σπατάλη. Υπάρχουν 2.600.000 ευρώ σε ένα το οποίο γίνεται στο Δήμο σε μια πλατεία. Υπάρχουν τομείς, μη στεναχωριέστε, υπάρχουν τομείς του Δήμου που είναι χρυσορυχία, όπως είναι η αποκομμένη των σπιτιών. Υπάρχουν υπηρεσίες του Δήμου οι οποίες πάρα πολύ καλά θα ήθελαν οι ιδιώτες να τις πάρουν για να πάρουν ένα τεράστιο κομμάτι κέρδους. Ακριβώς γι' αυτό τον λόγο δεν θα ταχθούμε απέναντι σε κάθε γερμανοτσολιά που θέλει να υπερασπιστεί τις αποφάσεις της Τρόικας, της κυβέρνησης και κάθε επίδοξο διαχειριστή της ίδιας πολιτικής. Θα θέλουμε να καλέσουμε τους εργαζόμενους του Δήμου να κάνουν μια πολύ μεγάλη εκδήλωση στην κεντρική πλατεία της Νέας Μύρνης με το βλέμμα στην κοινωνία και να μιλήσουν για τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι ίδιοι, που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι δημότες, έτσι ώστε να φτιαχτεί ένα πραγματικά ουσιαστικό και αποτελεσματικό μέτωπο. Καλούμε την Δημοτική Αρχή να μην περιμένει τίποτα από την κεντρική εξουσία. Η κεντρική εξουσία θα συνεχίσει να παρανομεί και να είναι διαρκώς εκτός συνταγματικού τόξου. Δεν είναι λίγες οι φορές. Είναι η ΕΡΤ, είναι η εισβολή στο Πανεπιστήμιο που έγινε προχθές από τις αστυνομικές δυνάμεις και συνελήφθησαν οι φοιτητές που διαμαρτύρονταν στην Βρετανία τους, είναι η παραπάνω από 30 μήνες κράτηση του ΣΑΚΑ χωρίς να έχει γίνει καμία δίκη γι' αυτό. Κάθε φορά η Δημοτική Αρχή, το κράτος, αυτή που λένε ότι είναι κυβέρνηση, θα είναι διαρκώς έξω από την νομιμότητα. Θα χτυπάνε κάθε δικαίωμα που υπάρχει των εργαζομένων και της κοινωνίας. Εμείς θέλουμε την έδρα μας στην διάθεση των εργαζομένων και θα κρατήσω το τέταρτο σημείο από την ανακοίνωσή τους που λέει ότι καλούμε τη Δημοτική Αρχή και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να θέσουν τις παραιτήσεις τους προς τα αρμόδια όργανα ως ίστατο μέτρο υπεράσπισης του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης τον οποίο υπηρετούν. Με τον τρόπο που μας καλεί η κυβέρνηση
να κάνουμε τοπική αυτοδιοίκηση, να δώσουμε τη μάχη στους Δήμους μας. Αν δεν θέλουν, ούτε εμείς μπορούν. Άρα, από εμάς, οι εργαζόμενοι στο Δήμο έχουν τη δικιά μας παραίτηση όταν και όποτε την χρειαστούν. Ευχαριστώ πολύ. Να εκφράσουμε κι εμείς σαν δημοτική κίνηση του Πειραιάς Μήνυμα στα συλληπιτήριά μας για το θάνατο και στο γεγονός του. Σε σχέση με το θέμα που συζητάμε, να θυμίσω, το ανέφερε και ο προλαλήσαντας, ότι στο πρώτο θέμα του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου μας είχε απασχολήσει πάλι. Είχαν πάρει απόφαση για την στήριξη για τη μη κατάρτιση των αναγκών προσώπων δημοσίου δικαίου και είχε μπει και εκεί το θέμα των απολύσεων από μερίδα δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας και όχι μόνο. Είχε υποθεί ότι σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει περίπτωση στη Νέα Σμύρνη να προχωρήσουμε σε καμία απόλυση, να γίνει καμία απόλυση, γιατί σε αυτή την περίπτωση θα διαλυθούν όλες οι δομές. Η πραγματικότητα όμως είναι πολύ σκληρή. Δύο εβδομάδες μετά βλέπουμε ότι απολύονται όπως απολύθηκαν στην ΕΕ. Η ανακοίνωση έγινε μέσα από τη τηλεόραση πάλι για τους 2.500 σχολικούς φύλακες που ήταν το οριζόντιο μέτρο που πάρθηκε γιατί έπρεπε να καλύψουν τις υποχρεώσεις απέναντι στην Τρόικα. Είναι η δημοτική αστυνομία, είναι οι εργαζόμενοι στα ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ που επίσης απολύονται, είναι οι απολύσεις που θα γίνουν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Όλο αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση συνεχίζει το καταστροφικό της έργο με δημοκρατικές μεθοδεύσεις, αρκεί με υπουργικές αποφάσεις να προχωράει σε απολύσεις και ο κύκλος των απολύσεων στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα συνεχώς θα μεγαλώνει. Η τοπική αυτοδιοίκηση πληρώνει τις πολιτικές του μνημονίου. Αυτές οι απολύσεις, όπως είπα, είναι μόνο η αρχή. Αυτά τα μέτρα είναι στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου σχεδίου, δεν είναι κάτι καινούργιο, διότι εκ τούτου και η ΚΕΔ, παρόλε τι αποφάσει που παίρνει, λέγοντας ότι στηρίζει αυτή τη στιγμή τον αγώνα των εργαζομένων, εμείς λέμε ότι είναι αντίστοιχη των απαιτήσεων που επιβάλλει το καιρός τώρα. Έχει αποδειχθεί ότι και για άλλη μια φορά είναι πίσω από τις ανάγκες της κοινωνίας και των εργαζομένων. Έχει επιλέξει σαν πολιτική επιλογή, ακολουθεί μια συγκεκριμένη πολιτική επιλογή αυτή της συνένεσης και ενός διαρκούς συμβιβασμού και τώρα φτάνοντας στην αιχμή του δόρατος αποφασίζει να στηρίξει τον αγώνα των εργαζομένων όταν πια είναι αργά. Το θέμα δεν είναι να στηρίξει και ο κάθε Δήμος τα αιτήματα, αλλά να βγει επιθετικά απέναντι σε αυτές τις πολιτικές. Και το ίδιο ισχύει και η Δημοτική Αρχή. Εμείς θεωρούμε ότι το ψήφισμα που κατεβάζει ο Δήμαρχος, η πρόταση δεν παίρνει θέση συγκεκριμένη, απλά στηρίζει τον αγώνα των εργαζομένων και ασκεί μια κριτική στην πολιτική που έχει επιλεγεί σε σχέση με τις απολύσεις. Όμως το διατάκτα για το τι θα γίνει και τι μέτωπο θα σηκωθεί δεν παίρνει καμία θέση. Εμείς λέμε λοιπόν ότι προτείνουμε να αποσυρθούν τα δύο ψηφίσματα που έχουν κατευθεί. Αυτή τη στιγμή σημασία έχει πώς θα ενισχύσουμε τον αγώνα των εργαζομένων του Δήμου Νέας Μύρνης και όλων των Δήμων που βρίσκονται στη φάση των απολύσεων. Μαζί με αυτούς τους εργαζόμενους, σύντομα οι απολύσεις θα προχωρήσουν και στον χώρο της υγείας, της παιδείας έχουν ήδη ξεκινήσει. Και ως εκ τούτου ζητάμε να αποσυρθούν τα υπόλοιπα ψηφίσματα και επειδή πρέπει να βγει ένα κλίμα ενότητας, θα πρέπει να στηρίξουμε το πλαίσιο των ρημάτων που βάζουν οι εργαζόμενοι του Δήμου Νέας Μύρνης, με το οποίο κιόλας συμφωνούμε. Ο κύριος Τσιάπης. Θα ήθελα και εγώ και εκ μέρους παρατάξω, αλλά και προσωπικά, να εκφράσω τα συγκινητήρια στην οικογένεια του Σπύρου Μόσου, για τον αγροσδότητο ξεφρικό αυτό χαμό μου. Και να ξεκινήσω αυτά τα λίγα που θέλω να σας πω, γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά και για την οικονομία του χρόνου και τους άλλους αναλέθους δύο πράγματα. Θα ξεκινήσω με το στίχον για την περνότητα από τα νέα που έλεγε ότι έχουν αναλύσει την αυτή και μία εργάτης. Θεωρώ ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα στην εργασία, έντονα, σωστά συμφωνείς. Και κανένας Ράκιμπαχ, κανένας Φρούχτερ, δεν ξέρω πώς λένε αυτούς τους τύπους, οι οποίοι απότερα μπορεί να καταργήσουν και τις δημοτικές εκλογές και να έχουν δοτούς δημάρχους ή τοποτηρητές ή δεν ξέρω πώς αλλιώς τους λένε. Και να περνάνε κατευθείαν χωρίς να υπάρχουν δημοτικά συμβούλια.
τις αποφάσεις τους. Κανένας αγώνας δεν μπορεί να γίνει να έχει ισχύ εάν δεν είναι όλοι οι εργαζόμενοι, όχι μόνο τον Δήμο, αλλά όλοι οι εργαζόμενοι σε όποιο φορέα και να υπάρχουν ενωμένοι. Βεβαίως είμαι υπέρ των ακραίων μέτρων, διότι δεν παίρνουν καμπάρι οι άνθρωποι με αυτά τα χαϊδολογήματα, μόνο τα απλά λόγια συμπαράστασης. Ή ξέρω εγώ θα με έκανε μεγάλες κουβέντες όταν έχει αποθάνει κάποιος. Το θέμα είναι να λιτώσουμε το θάνατο. Ο μόνος τρόπος είναι να ενωθούν όλοι οι εργαζόμενοι, από όλους τους φορείς και να προχωρήσουμε στις ακραίες αυτές τις λύσεις που προτείνει και ο πρόεδρος των εργαζομένων. Ίσως και πιο μεγάλες κινητοποιήσεις, δηλαδή και κλείσιμο καταστημάτων το πρότεινα. Γιατί τα μαγαζιά που είναι ανοιχτά είναι σαν κλειστά. Γιατί σας λέω και κάτι άλλο, ότι όταν αυξηθούν, γιατί αυξάνονται δραματικά καθημερινά οι άνεργοι, μειώνουν οι καταναλωτές. Δεν τους ζητήσει κανένας. Δεν έχει κανένας αγοραστική δύναμη. Άρα λοιπόν, εάν δεν ενωθούν όλες οι φωνές των εργαζομένων, είτε είναι στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα, θεωρώ ότι αυτό εδώ θα είναι ένα απλό μνημόσυνο. Κάτι το οποίο συζητήσαμε και με την ΕΡΤ και με όλες τις άλλες φορές που έδωσε σαν λέτε, και όλο αυτό το τσουνάμι απολύσεων που πρόκειται να έρθει. Συντάσσουμε λοιπόν απόλυτα με το ψήφισμα των εργαζομένων και περιμένω να βράξει το αυτό και ο μέλλον μας. Ευχαριστώ. Κυρία Πρίγκη. Ξέρετε, πρωί-πρωί σήμερα άκουσα δύο βουλευτές του συγκεκριμένου κόμματος. Ξέρετε, λέει, δεν υπάρχει περίπτωση η δημοτική αστυνομία, τη δημοτική αστυνομία να απολυθούν. Χίλιοι, λέει, θα έχουν μετατάξει και οι υπόλοιποι σε διαθεσιμότητα. Α, χάρηκα, ξέρετε πάρα πολύ, γιατί ό,τι μέχρι τώρα έχουν πει, το έχουν πράξει το απόλυτο. Λοιπόν, ακούστε, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Η ανεργία θα φτάσει στο 50% με τον εκβιασμό κάθε φορά που έρχεται η τρόικα της δόσης, ότι κύριε θα σας δώσουμε τη δόση, απολύουμε τόσους. Δεν θέλετε να τους απολύσετε, δεν θέλετε τη δόση. Η φτώχευση, γιατί άκουσα μερικούς συναδέλφους, αυτά είναι αποτέλεσμα της φτώχευσης, δεν είναι αποτέλεσμα της φτώχευσης. Είναι αποτέλεσμα της ενισχύσης, τοποκριθίας που γίνεται εις βάρος όλων εμών. Γιατί ο πλούσιος έχει γίνει κύριο πλουσιότερος, βλέπει ζάλας, έχει πάρει όλες τις τράπεζες και ο φτωχός το κόρπετος. Εμείς λοιπόν δεν έπρεπε να κερδίσουμε τίποτα. Τρία χρόνια. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει οικογένεια που να μην έχει άνεργο. Το ζω αυτή τη στιγμή και εγώ και όλοι οι φίλοι μας έχουμε και από ένα άνεργο. Τι μπορούμε λοιπόν εμείς να κάνουμε. Για να μην πω μια βαριά έκφραση που είπε και ο πρόεδρος και μας εξέπληξε, θα πω ότι μόνο αντίσταση κυρίω. Η διαθεσιμότητα που λέει η ανάκαμψη δεν πρόκειται να έρθει ποτέ, διότι το χρέος είναι απέναντι στις τράπεζες και στο δημόσιο. Και όσο δανειζόμαστε, τόσο πιο πολύ θα μπαίνουμε μέσα. Γι' αυτό σας λέω με απλά λόγια και με απλά τα καταλαβαίνω κι εγώ, ότι αντίσταση. Ναι, είμαι μαζί σας και από αύριο και καλά κάνετε και να μην μαζεύετε και σκουπίδια και να τα φάνε και τα σκουπίδια. Και να κλείσετε και το Δήμο και εγώ μαζί σας. Και αν η παρέτηση δική μου, έστω και ένας εργαζόμενος, να μην απολυθεί, πολύ ευχαρίστως την καταθέτω και τώρα. Κύριε Δελεκιά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θεωρώ ότι μετά από 7 χρόνια που βρίσκομαι σε αυτή την αίθουσα, βρισκόμαστε στο πιο κρίσιμο σημείο καμπής τοπικής αυτοδιοίκησης. Και πιστεύω ότι ίσως τα επόμενα δημοτικά συμβούλια, εάν αυτό δεν σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να είναι ανώφελα. Γιατί αν οι άνθρωποι που υπερασπίζονται αυτά που εμείς οι μεγαλοσχήμονες αποφασίζουμε, δεν υπάρχουν άνθρωποι για να τα υλοποιήσουν, δεν έχει νόημα η απόφαση. Θέλω να μείνω περισσότερο στο θέμα των σχολικών φυλάκων και το οποίο το έχω ζήσει από προσωπική οπτική γωνία, σαν γονιός αρχικά, σαν πρόεδρος σχολικής επιτροπής, σαν πρόεδρος συλλόγου γονέων, σαν αντιδήματος παιδείας και υπεύθυνης στη συνέχεια. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν καταθέσει τη ζωή τους και την ψυχή τους μέσα στα σχολιά. Σε αυτούς οφείλουμε αυτό που λέμε σήμερα ανοιχτό σχολείο.
Γιατί ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης προχθές τον άκουσα τον πρωί στο Μέγα, απολύει ανθρώπους που δεν ξέρει καν το ωράριο που δουλεύει. Είπε ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν θέλουν να προσφέρουν το πολλά, γιατί τον πρωί που δουλεύουν, στο σχολείο του μιλάνε και οι καθηγητές. Μα αυτοί οι άνθρωποι έχουν απογευματινό ωράριο. Οπότε απολύει ανθρώπους που δεν ασχολούνται καν με το τι ωράριο δουλεύουν. Καταλαβαίνετε πόσο σχετικός είναι με το έργο αυτών των ανθρώπων. Όλοι λοιπόν που βρισκόμαστε με κάποιο τρόπο κοντά σε αυτό που λέγεται ελληνικό σχολείο, ξέρουμε ότι ευτυχώς εδώ και αρκετά χρόνια έχει ανοίξει προς την κοινωνία. Έχουν μπει μέσα σύλλογοι αθληνικοί της πόλης μας και μιλάω για τη δική μας πόλη που γνωρίζω και πολιτιστικοί σύλλογοι, χρησιμοποιούν τους χώρους αλλά και γενικά για τα παιδάκια της κάθε γειτονιάς μέσα σε αυτή την οικονομική κρίση είναι ένας χώρος για να μπορούν να παίζουν με ασφάλεια. Αν αυτοί οι άνθρωποι φύγουν, τότε το σχολείο ή θα πρέπει να γυρίσει στην πρώτη μορφή του, δηλαδή να κλειδώνει το μεσημέρι και να το ξανανοίγουν την άλλη μέρα το πρωί, οπότε αποκλείονται όλες οι απογευματινές δραστηριότητες των παιδιών, πράγμα που σημαίνει υποβάθμιση του ελληνικού σχολείου, ή όλοι εμείς και κάποιοι άλλοι να μπούμε στη διαδικασία να τα φυλάμε τα απόγευμα. Γιατί εδώ ένα δημοτικό κτίριο, το οποιοδήποτε και δεν μπορούμε να διαφυλάξουμε, θα χωρέσουμε 42 σχολιά που έχει η δική μας συγκεκριμένα πόλη. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι απαραίτητοι και πρέπει οπωσδήποτε να παραμείνουν με το όποιο κόστος τους και με τον όποιο τρόπο στη θέση τους. Άλλωστε δεν είναι και πολλοί, μιλάμε για 13 άτομα. Ήδη έχει συρρυκνωθεί κατά πολύ ο αριθμός τους. Και επειδή έγινε πολλή κουβέντα σε αυτή την αίθουσα για τον εξοραϊσμό και για τον εξορδολογισμό του δημοσίου. Αλήθεια, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που προσλήφθηκαν στο δημόσιο βγήκαν και την βρήκαν ανοιχτή την πόρτα ή κάποιοι σαν και εμάς διοικούντες πιο πάνω, πιο κάτω, στη μέση, δεν έχει σημασία, για δικό τους λόγο εκλογικό τους διόρισαν και τους χρησιμοποίησαν. Γιατί καμωνόμαστε ότι δεν ξέρουμε μέσα σε κάθε χώρο που διοικούμε αν υπάρχουν επίλογοι, αν υπάρχουν παραπανίσχοι, πώς πήγαν αυτοί, μα εμείς οι ίδιοι τα κάνουμε, τι δεν ξέρουμε. Και δεν πρόκειται να δει ποτέ η ανάπτυξη. Γιατί η ανάπτυξη θα δει αν ξεπεραστεί η οικονομική κρίση. Μα η κρίση στη χώρα μας, κύριοι, δεν είναι οικονομική. Είναι κατά βάση πολιτική και ηθική. Γιατί όταν οι άνθρωποι που έχουν πάρει τις αποφάσεις καμώνονται ότι τόσα χρόνια δεν ξέρουν τίποτα και δεν βγαίνουν μπροστά να υπερασπιστούν αυτούς που τόσα χρόνια χρησιμοποιούσαν για τους δικούς τους λόγους, άλλος περισσότερο και άλλος λιγότερο, τότε καμιά ανάπτυξη και κανένας εξορτολογισμός δεν μπορεί να δει. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε συνάδελφοι, αυτή τη στιγμή συζητάμε ένα θέμα που πραγματικά δεν έχει ξαναγίνει σε αυτόν τον τόπο. Ένα θέμα που αφορά όχι μόνο τους δημότες και εμάς προσωπικά που βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση. Έχουμε μεγάλη ευθύνη. Με αίσθημα λοιπόν ευθύνης θα μιλήσω κι εγώ. Και θα πω το εξής. Καταρχάς, θα ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Όπως κάνω πάντα. Είμαι δίπλα στους εργαζόμενους και το γνωρίζουν όλοι. Δεν νομίζω να βρεθεί κάποιος που να αμφισβητήσει την παρουσία μου και τη θέση μου όλα αυτά τα χρόνια. Ξεκαθαρίζω λοιπόν τη θέση μου και θα πάω πιο πάνω για να βρούμε τελικά ποιος έχει και την ευθύνη για όλο αυτό το κατάρτισμα αυτής της χώρας. Θα εστιάσω τους πιο πάνω από εμάς, τους εκλεγμένους δηλαδή, στην κέντρο. Και θα πω, ο κύριος Ασκούλης, ο κύριος Κουρκουλόπουλος που ήταν παλαιότερα και όσοι άλλοι πέρασαν από αυτά τα ανώτατα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης, πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ τι έχουν κάνει για αυτά που σήμερα περνάνε αυτοί οι άνθρωποι και περνάμε όλοι και που πετάνε το μπαλάκι σε εμάς που οι ίδιοι δεν θα έπρεπε να υποδεικνύουν λάθη με λερωμένα δάχτυλα. Τα δάχτυλά τους είναι λερωμένα και λοιπόν να μην μιλάνε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση και οι εργαζόμενοι δεν είναι σωστοί. Σωστή δεν είναι η ίδια και από το κεφάλι βρωμάει το τσάρι. Λοιπόν,
Θέλω να ρωτήσω κάτι, κύριε Δημαρχέ, και παρακαλώ πολύ να το βάλετε ερώτημα την Παρασκευή στα ανώτατα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όλοι αυτοί που μας διηγούν έχουν επισκεφθεί τις ευρωπαϊκές χώρες, έχουν ασχοληθεί πώς διηγούνται οι δήμοι, έχουν δει πόσες αρμοδιότητες έχουν οι δήμαρχοι. Οι δήμαρχοι λοιπόν των ευρωπαϊκών πόλεων, σας πληροφορώ, έχουν διπλάσιες αρμοδιότητες από ό,τι έχει ένας υπουργός. Εμείς τι κάνουμε, μας ξεγύμνωσαν, για να μην πω τίποτα άλλο, έτσι να το πω και λίγο πιο χοντρά. Τώρα, θα έρθω στις δύο ομάδες ανθρώπων που προς το παρόν μιλούνται, γιατί θα ακολουθήσουν δυστυχώς και άλλοι. Να πω για τη δημοτική αστυνομία. Η δημοτική αστυνομία, ακούστε κύριε συνάδελφοι, είναι η ασφάλεια της πόλης. Είναι τα παιδιά που αγωνίζονται. Μπορώ να πω κάποια στιγμή, μπορεί να έχουμε γίνει και κάποια λάθη. Μα ούτε σαν αμάρτητος. Όμως ο δημότης αισθάνεται ασφαλής. Είναι άνθρωποι που θα τρέξουν στη λαϊκή να μαζέψουν το παραεμπόριο. Είναι άνθρωποι που θα τρέξουν στις γειτονιές, φωνάζουν αυτοκίνητο και ο καθένας μαζεύεται γιατί φοβάται. Για πείτε μου λοιπόν, είναι άνθρωποι που μαζεύουν ένα εισόδημα και κατά τα ψέματα το χρειαζόμαστε. Δεν έχουμε μαρίνες εμείς τώρα στην έθνη εισπράττουμε, ούτε εργοστάσια. Έτσι, είμαστε ένας άνθρωπος δήμος, κλεισμένος γύρω-γύρω από διάφορους δήμους, οι οποίοι αυτοί είναι σε χειρότερη μοίρα από τη δική μας. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι συγκεντρώνουν ένα ποσό, ένα εισόδημα που είναι προς όφελος των δημοτών, των παιδιών που πάνε στα σχολεία. Ό,τι χρειαζόμαστε τέλος πάντων για να αναπτύξουμε αυτή την πόλη. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι όχι μόνο απαραίτητη και κάτι παραπάνω η αστυνομική μας. Εγώ θα είμαι δίπλα τους, έστω και αν χρειαστεί, ό,τι ζητάνε σε αυτό το χαρτί να το κάνουν. Λοιπόν, και πάω στους δημόσιους σχολικούς φύλακες. Έχουν μπερδέψει, κύριοι συνάδελφοι, το θέμα σχολικών φυλάκων με τροπονόμους. Ο τροπονόμος κάνει άλλη δουλειά. Απασχολείται μία ώρα, μισή ώρα το πρωί, ξέρω το μεσημέρι. Ο φύλακας λοιπόν των σχολείων, επειδή έχω κάνει στα σχολεία 26 σχεδόν χρόνια, είναι όλη μέρα εκεί που θα φυλάξει. Από βανταλισμούς, από εισβολή εξωσχολικών και διαφόρων ατόμων που φυσικά κάνουν ζημίες. Λοιπόν, είναι μεγάλη προσφορά λοιπόν που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν θα πρέπει από την να επιτρέψουμε να επισέλθουν παραπάνω στη ζωή μας όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι ανίκανοι. Οι ανίκανοι που μας διηγούν. Είναι ανίκανοι, ναι, το λέω. Και δεν με διαθέτει να καταγραφεί και να πάω που θέλει. Κύριε Δήμαρχε, ζητάω από εσάς. Το ερώτημα που σας έλεγα θα πρέπει να το εξεργαστείτε και να το ρωτήσετε. Κύριε, ό,τι αρμοδιότητες έχει, είμαστε Ευρωπαίοι. Έτσι, είμαστε ενταγμένοι στην Ευρώπη. Ό,τι λοιπόν δικαιώματα έχουν οι δήμοι της Ευρώπης, θα έχουμε κι εμείς. Τι είμαστε δηλαδή, τα παραπέδια του ενός και του άλλου, και της Τρόικας και τους κούκκους. Είναι γεγονός ότι με προβληματίζει πάρα πολύ η σημερινή ημέρα. Ακούστηκαν και από άλλους συναδέλφους θετικά πράγματα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει εδώ μέσα στην αίθουσα κάποιο, είτε είναι δήμαρχο, είτε είναι αντιδήμαρχο, είτε είναι απλή δημοτική σύμβουλη. Και όσον αφορά για την καρέκλα μας, σας πληροφορώ, σας δίνω μια απάντηση, ότι η καρέκλα μας δεν πληρώνεται. Τρώμε ώρες εδώ πέρα ατελείωτες, αφήνουμε τις δουλειές μας και είμαστε εδώ. Λοιπόν, πάμε λοιπόν με αυτή την πληροφορία για να μην λέω ότι καθόμαστε στις καρέκλες μας, αφήνουμε τις δουλειές μας, είμαστε εδώ γιατί μας αρέσει να στηρίξουμε την πόλη. Να πάρουμε ένα πετραδάκι του καλού. Δεν θα επεκταθώ παραπάνω. Κύριοι συνάδελφοι, και τις καθαριότητες, και τις δημοτικές αστυνομίες, και οι φύλακες, είμαστε δίπλα σας. Αυτό σας λέω με τα γνώση και σοβαρότητα. Είμαστε ίσως. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά. Κατά ώρα. Αισθάνομαι ότι η κυβέρνηση έχει βρει ένα εύκολο αντίπαλο, την τοπική αυτοδιοίκηση. Και το γεγονός ότι χαρακτηρίζω την τοπική αυτοδιοίκηση ως εύκολο αντίπαλο εμπεριέχει μια κριτική για τη στάση που έχει κρατήσει η αυτοδιοίκηση και τα συλλογικά της όργανα αυτά τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια της κρίσης, απέναντι στην ολομέτωπη επίθεση που έχει. Σήμερα είναι
δεν ξέρω αν είναι κορύφωση, είναι μια πτυχή αυτής της επίθεσης. Μέχρι στιγμής δεν ξέρω καν αν είναι σημαντικότερο. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει υποστεί μια μείωση των εσόδων της κατά 60% από τις επιχορηγίες του κράτους. Δεν θα έχει καμιά λογιστική σημασία αν δεν είχε αντανάκλαση στο επίπεδο των προσφερομένων υπηρεσιών προς πολίτες, που επηρεάζεται από αυτή τη μείωση. Αλλά το πιο σημαντικό από αυτό, το σύνολο των εργαζομένων του Δήμου, το σύνολο, έχει υποστεί τη μεγαλύτερη μείωση των εισοδημάτων, τη μεγαλύτερη μείωση των πιστών, την προκλητικά μεγαλύτερη μείωση των πιστών τους από όλους τους άλλους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα. Αυτό δεν το λέω για να δημιουργηθεί κανένας κοινωνικός αυτοματισμός. Αυτό το λέω γιατί έχει στοχοποιηθεί η αυτοδιοίκηση και εργαζόμενοι σε αυτή. Μειώσεις μισθών περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο, μειώσεις επιχορηγήσεων περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο, κλείσιμο δομών της αυτοδιοίκησης υπό την έννοια των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεων περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο υπουργείο ή δημόσιο τομέα άσκησης κεντρικής πολιτικής. Ποιο υπουργείο έχει κλείσει τόσο κάτι όσο να έχει κλείσει αυτοδιοίκηση? Αυτά όλα τα πράγματα δεν είναι τυχαία. Κατά τη γνώμη μου έφυγε και συνέχεια. Η αυτοδιοίκηση μέχρι τώρα, κατά τη γνώμη μου, επιβίωσε σχετισμός δύναμης. Μέσα στην ΚΕΔΕ ήταν ένας σχετισμός που προσπαθούσε να χαϊδέψει τις αντιδράσεις. Δεν πήρε, κατά τη γνώμη μου, δυναμικά μέτρα, δεν προέβησε δυναμικές κινητοποιήσεις και δεχόμαστε το χαστούκι το ένα μετά από το άλλο. Δεν ξέρω τι θα μπορούσαμε να κάνουμε και αν θα μπορούσαμε να σταματήσουμε αυτά που έχουμε. Σίγουρα όμως θα μπορούσαμε να αντιδράσουμε με ένα διαφορετικό τρόπο. Σήμερα νομίζω ότι είναι η ώρα να αντιδράσουμε. Να αντιδράσουμε με διαφορετικό τρόπο από ό,τι στο παρελθόν. Και μιλάω συλλογικά. Γιατί δεν είναι μόνο τι πρέπει να κάνουμε, κάτι πρέπει να κάνουμε για να διασωθούν οι σχολικοί φύλακες και η δημοτική αστυνομία. Δεν είναι μόνο αυτό, αυτό είναι σήμερα αυτό που έχουμε μπροστά μας και για το οποίο πρέπει να αγωνιστούμε. Αλλά είναι και για αυτά τα οποία και κατά τη γνώμη μου και θα έρχονται. Όσο οι αντιδράσεις μας δεν είναι συντονισμένες, δεν είναι ενιαίες, δεν είναι συλλογικές και ο καθένας είτε λέγεται εργαζόμενοι, είτε λέγονται δήμαρχοι, ερετοί, δημοτικά συμβούλια, κάνει κεφαλίου. Πόσοι δήμοι κλείσανε σήμερα, πόσοι δήμοι εργάστηκαν σήμερα, πόσοι δημοτικοί σύμβουλοι λείπουν σήμερα από την αίθουσα και πόσοι εργαζόμενοι λείπουν σήμερα από την αίθουσα. Πολλοί δήμοι λειτουργήσαν, πολλοί δήμοι δεν λειτουργήσαν. Πολλοί εργαζόμενοι κατέλαβαν δήμους, πολλοί εργαζόμενοι, σύλλογοι, άλλων δήμων δεν προέβησαν σε ανάλογες μορφές κινητοποίησης. Αυτό σημαίνει μια αντίφαση. Όσο έχουμε αυτή την αντίφαση και υπάρχει αυτή η αντίφαση, οι αγώνες θα έχουν ένα υποτονικό ή συμβολικό χαρακτήρα. Δεν θα έχουν ένα έντονο και δυναμικό χαρακτήρα. Είμαι υπέρ των συλλογικών προσπαθών. Γιατί μόνο αυτές, αν έχουμε ελπίδα, φέρουν αποτέλεσμα. Δεν είμαι υπέρ για την τιμή των όπλων. Κάνω μία μέρα, κάνω δύο μέρες, κάνω μια Σμύρνη, κάνω Καλυθέα. Ο τάδε δημοτικό συμβούλιο με τον τάδε συσχετισμό πήρε αυτή την απόφαση. Το τάδε σωματείο των εργαζομένων με ένα άλλο συσχετισμό πήρε μια άλλη απόφαση. Ποιο είναι το κρίσιμο θέμα για μένα σήμερα, για να καταλάβουμε τι έρχεται. Το ότι η κυβέρνηση αποφάσισε, γιατί τάξε όλα στο παραπέντε, να βρει εύκολη λύση του δημοτικού αστυνόμου που είναι σώμα και του σχολικού φυλάκε που έχουν προσληφθεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο μοριοδότηση από την ΕΤΑ. Γιατί κανένα Υπουργείο δεν προσέφερε άλλες δυνατότητες όλο αυτό το διάστημα. Άρα η αυτοδιοίκηση συμμετέχει στο 50% της κινητικότητας. Ενώ αντιστοιχεί οι εργαζόμενοι της στο 12% των εργαζομένων στο δημόσιο, την καλούν να συμμετάσχει έστω και στη δική τους λογική
στο 50% της κινητικότητας διαθεσιμότητας ή όπως αλλιώς λέγεται αυτό το σύστημα αλλήλων κυρώνων. Για να μην λέω περισσότερα, έχουμε στα ψηφίσματα, γιατί θα μιλήσουν και άλλοι συνάδελφοι. Δεν συμφωνώ στο ψήφισμα του Δημάρχου υπό την έννοια ότι θέλει μια ουσιαστική συμπλήρωση. Συμφωνώ σε όσο λέει, χρειάζεται μια ουσιαστική συμπλήρωση. Τι θα κάνουμε εμείς? Και εγώ σε αυτό το σημείο προτείνω να συμπληρωθεί ότι ο Δήμος Νέας Σμύρνης θα συμμετάσχει και δεσμεύεται να συμμετάσχει σε όλες εκείνες τις δυναμικού χαρακτήρα κινητοποιήσεις, τις οποίες καλεί, ο Δήμος Νέας Σμύρνης καλεί, δια των αντιπροσώπων του Παρασκευή στην ΚΕΔΕ, να λάβει ΚΕΔΕ. Αλλά και αν ακόμα η ΚΕΔΕ δεν λάβει αποφάσεις δυναμικών κινητοποιήσεων, να δεσμευτεί με το ψήφισμα του Δήμου Νέας Σμύρνης, το Δημοτικό Συμβούλιο δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση, ότι θα συμμετάσχει στις κινητοποίησεις και τις ΠΟΕΟΤΑ. Σε όποιες κινητοποίησεις αποφασίσουν, είτε το ένα, είτε το άλλο συλλογικό όργανο, ότι ο Δήμος Νέας Σμύρνης από τώρα δεσμεύεται και να προτείνει δυναμικές κινητοποίησεις στην ΚΕΔΕ την Παρασκευή, αλλά και σε όσες αποφάσεις λάβουν είτε το ένα συνδικαλιστικό όργανο, είτε και το άλλο συνδικαλιστικό όργανο, να είναι από τους πρώτους που θα συμμετάσχουν. Δεν συμφωνώ, κύριε συνάδελφοι, και πιστεύω ότι δεν έχει κανένα νόημα εάν το Δημοτικό Συμβούλιο της Νέας Σμύρνης, έτσι πιστεύω εγώ, πάω κάτω λάθος όμως, εάν το Δημοτικό Συμβούλιο της Νέας Σμύρνης πάρει απόφαση αύριο να κλείσει μόνο το Δήμο, αυτό σημαίνει ότι εγώ νομιμοποιώ έναν άλλο Δήμο στη σκέψη του, το Δήμο Παλαιού Παλίου, να πει αφού θα τον έχω ανοιχτό το Δήμο, την Καλυθέα να πει θα τον έχω κλειστό, τη Δάφνη να πει θα τον έχω ανοιχτό και δεν είναι τυχαία τα παραδείγματα που αναφέρω, η Γλυφάδα να τον έχει κλειστό και το Ζωγράφο να τον έχει ανοιχτό. Δεν ξέρω τι μορφή κινητοποίηση είναι αυτή, όταν δεν αφορά ένα τοπικό θέμα, ένα θέμα που περιορίζεται σε κάποιους οργανισμούς, αλλά αφορά το σύνολο των οργανισμών. Άρα εγώ που θέλω συλλογική δράση, δεν μπορώ να είμαι αυτό που παίρνω εγώ μεμονωμένες αποφάσεις. Οι αποφάσεις θα είναι συνολικές. Θα πρέπει να συμβάλλω να ληφθούν αποφάσεις τις οποίες να τις σέβονται οι άλλοι συνάδελφοι. Δηλαδή στην ΚΕΔΕ την Παρασκευή που θα πάει ο Δήμαρχος και όσοι άλλοι πάνε, τι πρέπει να πούμε, δεν πρέπει να πείσουμε τους άλλους συναδέλφους μας ότι δεν πρέπει να κάνουν αυτό που πιστεύουν, αλλά αυτό που η πλειοψηφία των Δήμων αποφασίσει. Θα έχουμε σπέσει εμείς πρώτα να πούμε αν είστε έτσι, αλλιώς εμείς κάνουμε τη δική μας κινητοποίηση. Είναι άλλο πράγμα αν δεν λάβει καμία κινητοποίηση. Γιατί αν η ΚΕΔΕ πλέον συνεχίσει να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, το χαλαρό ή πλιαρό που τον ονομάζω εγώ πολιτικά, και μιλάω για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν μιλάω για χθες και προχθές, τότε είναι φαίνεται ότι θα υπάρξει άλλο εσωτερικό μέτωπο δήμων, οι οποίοι θα επιχειρήσουν πια και εκείνοι σε μια άλλη συλλογικότητα να δημιουργήσουν μια άλλη κατάσταση. Μια άλλη κατάσταση δυναμικής αντίδρασης. Άρα η παρατήρηση που στο ψήφισμα του Δημάρχου είναι η συμπλήρωση από το που μόλις προηγούμενα περιέγραψε. Την δέσμευση συμμετοχής, την πρόταση για δυναμικές κινητοποίησεις στην ΚΕΔΕ την Παρασκευή, δυναμικές, δομισμένο με πόλ, πώς να το πω, και υπογραφισμένο και μεταβατικό. Και συμμετοχή, συμμετοχή του Δήμου σε όλη την οποία θα αποφασίσει το ένα ή το άλλο συλλογικότητα. Επιτρέψτε μου να πω ότι δεν συμφωνώ στο τελευταίο σημείο, ενώ συμφωνώ σε όλα τα υπόλοιπα και ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στο ψήφισμα του Δημάρχου να συμπεριληφθεί, συμφωνώ στο 2 και στο 3 σημείο, γιατί τον πρώτο το διόρθωσα κατά την προσωπική μου άποψη, είπα τη γνώμη μου, στο ένα σημείο του ψηφίσματος των εργαζομένων, είναι αυτό το οποίο ζητώ να συμπληρωθεί στο ψήφισμα του Δημάρχου. Συμφωνώ στο 2 και στο 3 σημείο του ψηφίσματος των εργαζομένων και έχω επιφύλαξη για το σημείο 4. Γιατί το σημείο 4, για να μην παραιτηθούμε ή να παραιτηθούμε, το σημείο 4, οι παραιτήσεις των ελετών οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης, υπήρξε κατά το παρελθόν και παραμένει στην επικαιρότητα σε όλα τα τελευταία συνέδρια της ΚΕΔΕ ως το έσχατο σημείο αντίδρασης της αυτοδιοίκησης και μπορεί να είναι το σημερινό, μπορεί να είναι το αυριανό, το έσχατο σημείο. Δεν θεωρώ, επειδή είναι το κορυφαίο, το πιο σημαντικό, οι δημάρχοι έχουν θέσει τις παραιτήσεις τους στην ΚΕΔΕ να τις διαχειριστεί, δεν θεωρώ ότι πρέπει επί τη ευκαιρία να αναφέρεται σε ψηφίσματα κατά τόπους δημοτικών συμβουλίων.
το θεωρώ κρίσιμο. Οι συνάδελφοι, όλοι εγώ τους έχω παρακολουθήσει στα συνέδρια, το θέτουν. Θα μου επιτρέψετε να σας πω, και αυτό είναι μια έμεση δημιουργική κριτική, ότι θα περίμενα, εφόσον προσθέτει το ίδιο, να υπάρξει ένα ψήφισμα και από την πρόεδρα. Εάν τα ελληνικά δημοτικά συμβούλια παραιτηθούν, και αν χρειαστεί, θα πρέπει να παραιτηθούν. Αν πιστεύουν ότι με αυτή την παρέτηση δημιουργούν stop, δημιουργούν τη στάση, το τείχος, εκεί που μπορεί να πέσει κάποια πολιτική και να τσακιστεί, αν το δημιουργούν να γίνει, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να γίνει από πλευρά των εργαζομένων. Αν δεν ο αγώνα να είναι κοινό. Δηλαδή και η κοινότητα θα πρέπει να θέσει τι παρετήσει τη και τα κάθε ένα διοικητικό συμβούλιο των εργαζομένων τι παρετήσει του κοινά, ώστε να αντιμετωπιστεί με ένα κοινό τρόπο την περίπτωση. Έχουν μπροστά μα αγώνε και χρειάζονται δυναμικέ κινητοποιήσει. Κυρία Γιακοβάκη, θα πρέπει να δείξουμε μας συμφωνώ απολύτως με την εισήγηση του Γιώργου του Κυτελάκη. Είμαι αρκετά απαισιόδοξη, γιατί όπως η κυβέρνηση και οι κυβερνώντες είναι αναπόφευκτοι και ανάξιοι των περιστάσεων που περνάει η χώρα, φοβάμαι ότι και ό,τι αφορά τη συνέχεια του κράτους που λέγεται τοπική αυτοδιοίκηση και τελικώς κοινωνία δεν είναι ανάξι όταν περιστάσει όταν προσθέτει. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο εδώ και τρία χρόνια αντιμετωπίζεται η τοπική αυτοδιοίκηση από τα συλλογικά της όργανα αποδεικνύει αυτό που λέμε σήμερα. Και όχι ακολουθήσει από εδώ και πέρα. Γιατί και η εικόνα που παρουσιάζει η σημερινή ηγεσία η συλλογική δεν είναι καθόλου μαχητική. Δεν ξέρω τι θα είναι την Παρασκευή. Αλλά είναι στρογγυλεύουμε τις γωνίες. Πάμε παρά εκεί, αλλά το άλλο το αφήνουμε. Και βέβαια επιφυλάξεις και για το συνδικαλιστικό σας σώμα. Εδώ δεν θα υπερασπιστούμε κόμμα και κομματάκι. Εδώ δεν υπερασπιστούμε τη δημοκρατία, διότι παραβιάζεται με ένα τέτοιο τρόπο που θα γίνουμε όλοι, το έχω ξαναπεί, θύμα. Όταν παραβιάζεται η δημοκρατία και ο άλλος βγαίνει, ο κύριος Σαμαρά και μας λέει ότι δεν έχουμε καταλάβει σε ποιο επίπεδο ο παράδεισο βρισκόμαστε, είναι σαν να μας πρόκει να πέσουμε από τον 16ο. Διότι όλοι εμείς είμαστε ηλίθιοι. Δεν αντιλαμβανόμαστε αυτή τη χαρά της ζωής. Κομμάτι αυτής της του αδιεξόδου σήμερα είναι οι φύλακες, είναι η δημοτική αστυνόμη και αύριο έρχονται οι υπόλοιποι. Τι έχουν καταφέρει? Να αποδομούν όλες τις δράσεις όσες υπήρχαν, γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση είναι κατεξοχή κοινωνικός φορέας. Ό,τι υπηρετεί είναι για τον πολίτη, άλλο αν δεν το κάνει σωστά και αν πρέπει να το κάνει καλύτερα. Αλλά εγώ να ρωτήσω, από τον Καποδίστρια μέχρι τον Καλλικράτη, τι κάνανε όλοι αυτοί πέρα τα χαρτιά που στέλνουν εν της πράγμασή τους. Ως ενδιαφέρον τους, ότι η διάθεσή τους είναι να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες στους δημότες και να διορθώσουμε και τα κακώς κείμενα. Και μόνο η πράξη του νομοθετικού περιεχομένου και αυτό το νομοθετικό σχέδιο σκούπα, θα λέει ότι τι τους έλεξε να πάρουν και τη γνώμη των Δήμων. Τι τους έλεξε ο χρόνος μετά από τρία χρόνια να μην προβαίνει σε αυτό το... Τι είναι αυτή η κρεατομηχανή, εγώ θα την πω. Γιατί εδώ δεν μιλάμε για νούμερα. Εδώ μιλάμε για ψυχές. Σήμερα οι άνθρωποι αυτοί και εκεί, 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, είναι στα πρόθυρα της αυτοκτονίας. Γιατί έχουν αναλάβει υποχρεώσεις που δεν πρόκειται ποτέ να τις λάβουν από πάνω τους, γιατί αυτό το κράτος, έτσι όπως λειτουργεί, κι άλλα βάρη προσθέτει. Από πού λοιπόν η αισιοδοξία, από πού να σταθώ σε ένα ψήφισμα? Ακούστε, κύριοι συνάδελφοι και αγαπητοί εντολών. Η κοινωνία δεν πρέπει να
επισταθεί όπως πρέπει. Έτσι την εκπαίδευσαν όλα αυτά τα χρόνια. Να κατηγορούν ομάδες εργαζομένων άλλες και να κάνουν τη δουλειά τους. Όταν θα είμαστε έτοιμοι, δεν θα χρειαζόμαστε καμία κέντρα και καμία προϊόντα. Θα ήμασταν κάπου και δεν θα γυρίζαμε πίσω σπίτια μας. Αλλά δεν είμαστε έτοιμοι. Και μη ζητάτε να κάνουν πράγματα οι άλλοι που εσείς δεν έχετε κάνει και αυτούς σας. Εμείς την κριτική και την αυτοκριτική να την κάνουμε. Αλλά τη σύνδα σοσιαλιστική κανένας δημός δεν μπορεί να κάνει. Έτσι γιατί του αρέσει. Γιατί να κάνει τομές και να μετατρέψει δεν ξέρω και από τι. Αυτά δεν γίνονται. Θα μιλάμε με ρεαλισμό. Και ο ρεαλισμός ξέρετε τι λέει. Ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την καταιγίδα. Και έχουμε καταγραμμένες τα τσουνάμια, είναι καταγραμμένο στο δίκτυο. Απλώς προστίθεται κι άλλο. Αν ήμουν ότι είμαστε σε θέση να σας πούμε τι κακό μας έχει συμβεί εδώ. Δεν είχαμε σκεφτεί ποτέ ότι θα ήταν στα πρόθυρα της πείνας και της ανασφάλειας. Και της ανασφάλειας της ιατρικής, της πνευματικής, άνθρωποι, ολόκληρες οικογένειες μέσα στην κοινότητά. Ας συνέλθουμε εδώ. Ας κάνουμε και λίγο αυτογνωσία και αυτοκριτική. Και να μην λέμε πολλές κουβέντες. Να πιεστεί και να ανέλθει στο ύψος των περιστάσεων. Και να πει ότι πάμε δυναμικά. Όχι όμως τα σπίτια μας, κάτω. Έξω από το Δήμο και να έρθει όλη η κοινότητα να κάτσει. Και να μην φύγει ποτέ. Γιατί δεν καταλαβαίνει τίποτα. Είναι δοτή, είναι εντεταμένη, είναι βάση σχεδίου και από το κακό στο χειρότερο θα πηγαίνουν. Όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε, τόσο πιο πολύ θα ωφελήσουμε τους εαυτούς μας. Μην περιμένετε λοιπόν να πάει ένα δημοτικό συμβούλιο και να καταθέσουμε και τις παρετήσεις μας σιγά τα πρόκολλα. Σιγά που θα λυθεί το πρόβλημα. Θέλετε να τις πάρετε αύριο όλες. Για να δείστε κάτι για την οποία. Δεν καταλαβαίνουν πιστό. Θα μας οδηγήσουν εκεί που δεν έχει φανταστεί άνθρωπος. Θα υπάρξει αλλαγή. Αν εμείς συνειδητοποιήσουμε αυτό που θα μας συμβεί, ας ξυπνήσουμε επιτέλους και ας οδηγηθούμε όλοι μαζί κάπου. Πού? Να καταλάβουν εκείνοι, όχι με καρδιά και ψηφίσματα. Με πράξεις. Ότι δεν πάει άλλο. Αν το καταλάβουμε, έχει καλώς. Δεν το καταλάβουμε, εδώ θα ξανασυζητάμε τις άλλες ομάδες. Τους επόμενους άνθρωπους. Γιατί τι φαντάζεστε ότι εμείς όλοι είμαστε εργαζόμενοι. Ότι εμείς δεν έχουμε υποστεί. Δεν είναι εκεί το ζήτημα όμως. Το ζήτημα είναι βαθύτατα πολιτικό. Και εμείς πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν θα πάρει κανένας άλλος αυτή την υπόθεση επάνω του. Ο καθένας την προσφέρει για τον εαυτό του και η εικόνα δεν είναι αυτή που έπρεπε να είναι. Ούτε για το Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε για εσάς. Ούτε βέβαια και για τις κινητοποιήσεις. Στάση, σταματάμε, πηγαίνουμε, μαζεύουμε, δεν μαζεύουμε. Τα συμβούλια, τα σωματεία, τα τοπικά θα αποφασίσουν τι είναι αυτές οι αηδίες. Τι είναι αυτές οι αηδίες. Δεν μπορούν να πούνε ότι εμείς δεν πάμε στη δουλειά μέχρι να πάρετε πίσω αυτά. Όλοι. Και εμείς μαζί σας εκείνον τον λόγο. Ο ένας λέει τα δικά της, ο άλλος λέει τα δικά του και εμείς εδώ θα πεθάμε. Καρυγκιοζήκια. Κυρία Παναστατικό το πιο λίγο σύντομα, γιατί ενημερώθηκα ιδίως για το εξαρτό συμβούλιο. Χιλομέτρησα τον νόμο 3731 του 2008 που περιγράφει τις αρμοδιότητες της δημοτικής αστυνομίας. Ο νόμος λοιπόν αυτός κάνει μία διάκριση, διαχωρίζει το δυναμικό της δημοτικής αστυνομίας σε δύο κατηγορίες, αυτό που είναι πάνω από 50 εργαζομένους και κάτω από 50 εργαζομένους. Η ερώτηση, η απάντηση δόθηκε γιατί υπόθηκε ότι εμείς ασχολούμαι δεν κάνουμε προσωπικό. Υπάρχει όμως μια άλλη παράγραφος, η οποία σημαίνει ότι η οποία προβλέπει πλήρες αρμοδιότητες
της Δημοτικής Αστυνομίας, εφόσον έχει εκδοθεί διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας για κάποιους Δήμους. Για τη Νέα Σμύρνη έχει εκδοθεί διαπιστωτική πράξη. Το ρωτώ απλώς αν έχετε λάβει γνώση, γιατί σε περίπτωση που υπάρχουν πλήρες αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας, οι αστυνομικές αρχές πάγουν να ασκούν αυτές τις οριζόμενες από τον ίδιο νόμο αρμοδιότητες. Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακύριε εργαζόμενοι, επειδή ήδη έχουν ακουστεί πάρα πολλά με τις απόψεις των περισσότερων συναδέλφων, μπορώ να σας πω ότι συμφωνώ. Δεν θέλω να σας απασχολήσω πολύ, θα σας πω μόνο δύο κουβέντες. Όντως, όπως είπαν όλοι οι συνάδελφοι, όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος, όπως είπαν οι επικεφαλείς των παραπράξεων, σήμερα η τοπική αυτοδιοίκηση δέχεται ολομέτωπη επίθεση. Και ειδικότερα την επίθεση αυτή τη δέχεται τον τελευταίο καιρό. Βαθύ μου πιστεύω είναι ότι κακώς η τοπική αυτοδιοίκηση έχει στοχοποιηθεί ή αν θέλετε να είναι πιο ειλικρινής απέναντί σας, έχει στοχοποιηθεί σε τόσο μεγάλο βαθμό. Όχι, για όλα τα δεινά του ελληνικού κράτους από το 1821 και μετά δεν ευθύνεται η τοπική αυτοδιοίκηση. Ευθύνονται κυρίως αυτοί που έφτιαξαν τις δομές της τοπικής αυτοδιοίκησης, όλοι αυτοί οι οποίοι σήμερα καλούνται να δώσουν τη λύση στο πρόβλημα που αυτοί δημιούργησαν. Και δυστυχώς αυτοί καλούνται σήμερα να δώσουν τη λύση. Και δεν μιλάω συγκεκριμένα για τη σημερινή μόνο κυβέρνηση. Γιατί υπάρχουν και πολιτικές δυνάμεις και δυνάμεις μέσα στην τοπική αυτοδιοίκηση, οι οποίες μπορεί να μην εκφράζονται από τη σημερινή συγκυβέρνηση, από τη σημερινή κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, όμως στο βάθος, άσχετα από τις διάφορες επαναστατικές γυμναστικές τους, θέλουν να βγάλει η σημερινή κυβέρνηση τα κάρβουνα από τη φωτιά για να καθαρίσουν αυτοί όταν έρθουν εκείνοι, όταν έρθει η δική τους ώρα στην εξουσία. Πιστεύω προσωπικά ότι η απόφαση να διαλυθεί η Δημοτική Αστυνομία ή να καταργηθεί ο θεσμός των σχολικών φυλάκων είναι μια απόφαση γραμμένη και παρμένη στο πόδι. Μια απόφαση η οποία δίνει και βιασύνη και πανικό και ασχετοσύνη. Και γιατί είναι ασχετοσύνη? Γιατί πρέπει να είσαι άσχετος να καταργήσεις τη Δημοτική Αστυνομία όταν δεν είσαι έτοιμος να δώσεις μια λύση. Πώς θα την αντικαταστήσεις? Πώς θα αντιμετωπίσεις το πρόβλημα π.χ. με τα τραπεζοκαθίσματα, την παλαιοδομία, τα σκουπίδια και διάφορα άλλα θέματα. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο. Και από την άλλη, αυτοί που αποφάσισαν κάτι τέτοιο, οι οποίοι θέλουν να θεωρούνται και ευρωπαϊστές, και σας το λέω αυτό γιατί είμαι ένας από τους κατεξοχήν ευρωπαϊστές μέσα σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, έχουν αναρωτηθεί αν υπάρχει κράτος στην Ευρώπη που δεν έχει δημοτική αστυνομία. Δεν υπάρχει ένα κράτος στην Ευρώπη. Γι' αυτό πιστεύω ότι σήμερα, άσχετα από το που ανήκουμε πολιτικά, κομματικά, όπως θέλετε πέστε το, είμαστε δεξιοί, αριστεροί, κεντρώοι, χασότοι, οτιδήποτε, σήμερα η απόφαση η οποία θα ληφθεί, η στάση μας η οποία θα πρέπει να εκφραστεί, πρέπει να είναι ενιαία. Εδώ είμαστε για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουμε έρθει όλοι οι συνάδελφοι. Και το πιστεύω ότι έχουμε έρθει όλοι για την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν έχουμε έρθει εδώ να εκφράσουμε κομματικά παραμάγαζα και κατά το συμφέρον του κόμματός μας να έρθουμε εδώ και να γίνουμε εκφραστές του. Εδώ είμαστε για το Δήμο, για τη Νέα Σμύρνη και για την πόλη. Όμως, από την άλλη πλευρά, επειδή δεν μου αρέσει να χαϊδεύω και αυτιά, πρέπει να σας πω ότι όποια απόφαση ληφθεί σήμερα έχει μια καθαρά συμβολική σημασία. Δεν έχει καμία ουσιαστική σημασία. Ενώ σαν αποτέλεσμα. Επιτρέψτε μου να έχω αυτή την άποψη. Μπορεί να είναι λάθος, δεχτεί οποιαδήποτε αντίρρηση. Κανένας από τους διοικούντες, πρέπει να σας πω φίλες και φίλοι, θα συγκινηθεί αν πάρουμε
την οποιαδήποτε απόφαση. Τόση ώρα ακούω όλους τους συναδέλφους να μιλάνε και όπως σας είπα και προηγουμένως, συμμερίζομαι τις περισσότερες, όλες τις απόψεις, τις συμμερίζομαι. Όμως θεωρώ ότι λένε αυτά που λένε, αλλά το πολιτικό αποτέλεσμα στο βάθος χρόνου, είτε μακρινού είτε κοντινού, πιστεύω το πολιτικό αποτέλεσμα θα είναι μηδέν. Και το λέω αυτό γιατί στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, από διάφορους λαλίστατους συναδέλφους, δυστυχώς κυρίως της πλειοψηφίας, ακούστηκαν διάφορες επαναστατικές κορώνες του τύπου αν τολμήσουν να πουλήσουν τους παιδικούς σταθμούς, αυτό που γίνεται με την ΕΡΤ δεν θα μοιάζει με τίποτα, θα είναι κάτι χειρότερο. Όμως έρχονται την εβδομάδα αυτή, παίρνουν αποφάσεις για να καταργήσουν τη δημοτική αστυνομία, να καταργήσουν τον θεσμό των σχολικών φυλάκων και δυστυχώς μας γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια. Ασφαλώς και δεν θέλω να πω ότι δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα. Ούτε όμως πρέπει απλώς να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας και γιατί μας. Η συμπαράστασή μας δεν πρέπει να είναι μια ανέξοδη επαναστατική γυμναστική. Ούτε να περιορίστε σε φραστικές υπερβολές για να σας χαϊδέψουμε τα παιδιά. Είμαι υπέρ των δυναμικών κινητοποιήσεων. Ναι, στις δυναμικές κινητοποιήσεις. Παρακαλώ. Όχι όμως, κυρίες και φίλοι, και απευθύνομαι κυρίως στους εργαζόμενους, που θα έρχονται οι κινητοποιήσεις αυτές απέναντι στην κοινωνία. Και τι εννοώ. Το να κάνουμε κινητοποιήσεις δεν σημαίνει ότι μας φταίνε σε τίποτα οι γονείς που έχουν τα παιδιά τους στους παιδικούς σταθμούς ή να βρωμήσουμε την πόλη μας. Γιατί σε τελευταία ανάλυση, εμείς ζούμε σε αυτή την πόλη, εμείς θα έχουμε το πρόβλημα, εμείς θα δούμε πώς θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Παρακαλώ. Από την άλλη πλευρά, κύριε Δήμαρχε, εγώ θα έλεγα να δούμε ακόμα και την πρόταση, γιατί εδώ δεν ήρθαμε απλώς για να πούμε διάφορα επαναστατικά ωραία και γενναία. Το θέμα είναι τι πρέπει να κάνουμε. Ακούστηκε μια πρόταση από τη συνάδελφο την κυρία Βαρζέν. Την μετατάξεω τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε μετατάξεις πριν από την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου. Θεωρώ, χωρίς να έχω επισέλθει, γιατί και εγώ το άκουσα μόλις το είπε, δεν είμαι ειδικός, αλλά θεωρώ ότι καταρχήν είναι μια ενδιαφέρουσα πρόταση, η οποία καλό θα ήταν να τη βλέπαμε. Δηλαδή το να πάρουμε τους συναδέλφους, και θεωρώ τους εργαζόμενους συναδέλφους μας, που ανήκουν αυτή τη στιγμή στα νομικά πρόσωπα και να τους εντάξουμε στο Δήμο, δεν μας εμποδίζει καμία τρόικα. Εμείς θα δούμε, θα δείξουμε αν το θέλουμε ή δεν το θέλουμε. Είναι δική μας πολιτική απόφαση αν θέλουμε να βάλουμε τους εργαζόμενους των νομικών προσώπων, δανείζομαι πρόχειρα αυτό το παράδειγμα, ή όχι στο Δήμο. Θα μου πείτε, μα μπορεί η περιφέρεια να το αρνηθεί. Εμείς όμως πρέπει να το παλέψουμε. Οι αγώνες, που μιλάμε όλοι εδώ για αγώνες, δεν κερδίζονται απλώς επειδή ξέρουν ότι ο αντίπαλος θα μας πει όχι. Ο απέναντι έστω θα μας πει όχι. Ετοιμαζόμαστε πλήρως με νομικά και ουσιαστικά αλλά και πολιτικά επιχειρήματα και πάμε στη μάχη. Αλλά πάμε. Οι αποφάσεις, και κλείνω με αυτό, πρέπει να είναι συνολικές και μαζικές. Δεν πιστεύω ότι οι αποφάσεις, κύριε Παπουτσή, πρέπει να είναι μεμονωμένες ή να περιορίζονται σε τοπικό επίπεδο. Θα έλεγα να περιμένουμε στην Παρασκευή λιγότερο από 48 ώρες από εκεί. Να δούμε έστω αυτή η ΚΕΔΕ που σε άλλους αρέσει και σε άλλους δεν αρέσει, αλλά αυτή την ΚΕΔΕ έχουμε, ρε παιδιά, αυτή τη στιγμή. Με αυτή την ΚΕΔΕ πάμε. Να δούμε τέλος πάντων τι αποφάσεις θα πάρει. Και ανάλογα με το αν μας ικανοποιούν, μας καλύπτουν αυτές οι αποφάσεις της ΚΕΔΕ, ανάλογα και εμείς θα προχωρήσουμε. Και θα παρακαλούσα το ψήφισμα αυτό, κύριε Δήμαρχε, να συμπεριληφθεί ότι θα συμμετάσχουμε στις όποιες κινητοποιήσεις δυναμικής μορφής ή όχι, όποιες κινητοποιήσεις της ΚΕΔΕ, να συμμετάσχει και ο Δήμος μας. Όποιες αποφάσεις για κινητοποιήσεις πάρει η ΚΕΔΕ. Πιστεύω ότι το ψήφισμά σας, κύριε Δήμαρχε, είναι καταρχήν θετικό. Πιστεύω ότι θα πρέπει όμως να βγει ένα ενιαίο ψήφισμα και θα παρακαλέσω όλες τις πλευρές να προχωρήσουμε σε μια καταρχήν πολιτική συμφωνία, να είναι ενιαίο το ψήφισμα, ομόφωνο, μαχητικό και διεκδικητικό. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Κασημέρη. Κύριε συνάδελφοι, αγαπητοί εργαζόμενοι, θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομη, γιατί έχετε τόσες ώρες και εσείς που ακούτε, αλλά ξέρω ότι και
σας, την καταλαβαίνουμε. Και θα ξεκινήσω από μια ερώτηση που έκανε ο πρόεδρος των εργαζομένων. Τι Δήμο θέλουμε? Σκεφτήκαμε ποτέ εδώ μέσα τι Δήμο θέλουμε? Σκεφτήκαμε πώς έφτασε να είναι η τοπική αυτοδιοίκηση σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα, να είναι το εύκολο θύμα? Όταν διορίζαμε από τα παράθυρα, από τις πόρτες, από οπουδήποτε, σκεφτήκαμε κανείς πού θα καταλήξουμε? Όχι. Δεν το ξέρετε ότι μία μέρα θα καταλήγαμε εδώ? Και φτάσαμε να υπάρχουν άνθρωποι τώρα που έχουν δημιουργήσει οικογένειες, που έχουν πάρει δάνεια, που έχουν τόσες υποχρεώσεις και πρέπει να βρεθούν στον δρόμο. Για αυτούς όλους φταίμε εμείς, η τοπική αυτοδίκηση. Και μην τα ρίχνουμε στην εκάστοτε κυβέρνηση. Η κυβέρνηση εμείς την ψηφίζουμε, εμείς δημιουργούμε τα προβλήματα και τώρα ήρθαν όλοι ωραίες παρθένες εδώ να κάνουμε τι? Να πούμε ότι εμείς είμαστε δίπλα σας. Ό,τι και να ακούσετε, ίσως να μην ευχαριστήσω πολλούς. Δημοσίως δηλώνω όποιο ψήφισμα κι αν γραφτεί εκεί, θα είναι πρώτη να το ψηφίσω. Όσες φορές και αν με χρειαστείτε για οτιδήποτε, θα είμαι δίπλα σας. Αλλά το να πούμε εδώ, να μιλάμε για κυβερνήσεις, για την ιδεολογία του κάθε πολιτικού σας χώρου. Αυτά είναι ντροπή για μένα. Λυπάμαι που μιλάω έτσι. Εδώ ήρθαμε ένα σκοπό. Με λίγα λόγια, αποφασίστε τι θα γραφεί το ψήφισμα. Όχι να ονειρευόμαστε πάγκοντα. Ένα ψήφισμα που θα είναι πρακτικό και αποτελεσματικό. Μήπως μπορέσουμε έστω την ίστατη στιγμή και βοηθήσουμε όχι αυτούς τους ανθρώπους. Είμαι μητέρα τριών παιδιών. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορώ να ζω σε αυτήν την κατάσταση στη δική σας. Λοιπόν, σκεφτείτε όλοι που βρίσκονται. Τώρα, να βγάζουμε εδώ μέσα κορώνες για να εντυπωσιάσουμε τα πλήθη, δεν συμφωνώ καθόλου. Κοιτάξτε το ψήφισμα, παραλαμβάνω, να είναι πρακτικό, να είναι αποτελεσματικό. Όσο για τις κινητοποιήσεις, τις δυναμικές κλπ, θα ήθελα να ξέρω και απευθύνω στον κύριο Κουτελάκη, τι εννοεί δυναμικές κινητοποιήσεις. Δηλαδή, τύπου Μπαλασόπουλου, να κυνηγάμε τον κάθε κύριο Καμίνη στους δρόμους. Αυτές είναι. Να δεσμευτούμε. Να δεσμευτούμε, να κινηθούμε για να καταφέρουμε κάτι. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βελετός. Να κυνηγάμε τους δημάρχους στον δρόμο, όχι θα μας κυνηγούν. Ο κύριος Βελετός, παρακαλώ. Εγώ. Μόλις έχω πάρει εγώ. Είναι τρόπο. Αυτό είναι τρόπο. Εσείς συμφωνείτε με αυτή την κατάσταση? Εγώ δεν συμφωνώ. Αλλά λέω, έχετε στοιχείο ότι ήταν ο κύριος Παλασόπουλος που τον κυνήγανε. Το ξέρω πολύ καλά. Για μας τα λέμε και δυο μας. Παρακαλώ, εγγυήσατε, συνάδελφε. Ο κύριος Βελετός. Ναι, θα το επιτρέψετε, θα το επιτρέψετε και εμένα, εκτός από τα ταξιακά αλλά και από παιδιά, να εκφράσω τα συγχαρητήρια στην οικογένεια του αγαπητού μας συναδέλφου του Σπύρου, στη μάνα του, στους γονείς του, στην οικογένειά του, στα παιδιά ακόμη, και δηλώνω με σαν λαϊκή συσπήρωση, σαν κομμουνιστές σήμερα, για να έχει σαν δυναμικό κομμάτι, που ότι είμαστε διάθεση της οικογένειάς του και ό,τι θα χρειαστεί. Και εγώ δεν λέω ότι λέει κανείς κορώνες εδώ μέσα. Ούτε από τη ζήτητα της καλύτερης ή της οποιοδήποτε. Όμως, θα ήθελα και για την κυρία και την κυρία που προβλώνησα από τον Αναστά να μ' ακούσουν. Τα αποτελεί ποια είναι η σιωπή και το άκουσες με την δυνατότητα να ακούσουν ποια είναι. Και προτέρει όμως. Λοιπόν, μερικοί άνθρωποι εδώ μέσα πραγματικά, ή τουλάχιστον εγώ, δεν κατάλαβα, αν έχουμε καταλάβει
σε τι πολιτικό σύστημα ζούμε. Αν έχουμε καταλάβει ότι είμαστε σε πιο σκληρή μορφή του καπιταλισμού, σε καπιταλιστική κρίση, που αυτή η κρίση γεννά όλα αυτά τα αποτελέσματα, τα οποία σήμερα εισπράττει στο σύνολο του ελληνικού λαού και εκεί οι εργαζόμενοι και τα φτωχά λαϊκά σπίτια. Με χιλιάδες ανέργους, με χιλιάδες αφρικανίες, με χιλιάδες ανέχεια, με συντάξεις οι οποίες κινδυνεύουν τον άλλο μήνα να γίνουν χρονιακά επιδόματα του ΟΑΕΦ και τα γνωρίζετε αυτά, με κατάργηση όλων των εκλογικών δομών του Δήμου και συμφωνώ εδώ με τις αγωγές και του κ. Κουτελάκη και της κ. Ερκοβάνου. Γιατί πραγματικά εκφράζουν ένα ελληνικό μηδιά πραγματικότητα. Δεκάδες τώρα, δεκαετίες τώρα μετά την λεγόμενη μεταπολίτευση κτλ. Δυνάμεις του αστικού κράτους που λέμε εμείς, που εκφράζουν την καπιταλιστική, αν θέλετε, πολιτική, πίνεις μπύρες πολλές, πυρόνια πολλά. Δεν μπορεί, πίνεις, ανεμογκάστε, ανεμογκάστε. Στις πλάτες του λαού μας. Δεν μπορεί, καλά περνά. Έχεις βρει καμία καλή και σε θέση. Ο Δήμος μας, το Δημοτικό Συμβούλιο, η Πρεσβεία, είναι άμυνος από αυτή την πολιτική. Αλλά δύο έχουν παρασύνει. Όχι. Γιατί πρώτον υιοθέτησε με τα δοσοκέντρια από τα Λιτράτη. Το Λιτράτη είναι εργαλείο της καπιταλιστικής ανταγωνιστικότητας. Είναι εργαλείο το οποίο προέρχεται από τις ακολουθήσεις του Δήμου και όταν το καταγγέλαμε σαν λαϊκή συσπήρωση, μας λέγατε τι είναι αυτά που λέτε, γιατί είχατε περιθώριο χρόνο. Και λέω τώρα, η συλλογιστική να ψηφιστεί αυτό, δηλαδή αυτή η απόφαση μας βρίσκει εναντί εμάς σύμβουλοι, γι' αυτό καταθέσαμε και δικό μας ψήφισμα. Και έχει πραγματικά το Ιβαλιάρι συμβολικό χαρακτήρα. Και ρωτάω όλο το Δήμο και ρωτάω τώρα και όλους εμάς. Εμείς ξέρουμε τα κατάσταση από την άλλη πλευρά. Τι έγινε, δεν είναι πολύ μελοποιητική καταστροφή. Τι συνεχίζει. Όπως είμαι μέλος. Δεν έχουμε λόγο. Εμάς το ακροατήριο που θέλουμε να μας ακούσει είναι εργαζόμενοι, οι οποίοι σήμερα είναι συμπόκοι συνάδελφοι. Συνάδελφοι ξέρουμε πώς πολιτεύονται και τι πολιτική εφαρμόζουν. Αυτό είναι. Αυτό είπε. Έτσι τι είναι και γιατί είναι εδώ μέσα. Άρα λοιπόν, όταν ψηφίσαμε το είπε ότι το πάει εκεί πέρα διαφορασμός κάποιο μήνυ θα είναι έτσι κάτι δυνάμιο. Οι δομές, οι κοινωνικές, το ένα, το άλλο, οι εργαζόμενοι. Και όταν λέγαμε εμείς στην αρχή της θητείας αυτού του συμβουλίου, πάρτε ας πει τη συμβουλική επίπεδο μια απόφαση του συμβασίου και βγαίστε μπροστά σε τι άλλα στο κοινωνικό του περιεχόμενο ή στο ουσιαστικό ή στο συμβολικό περιεχόμενο από αυτή την απόφαση που θέλετε τώρα να πάρετε. Στην οποία σας λέω να την ψηφίσουμε. Με βάση το ψήφισμα μας φυσικά. Σε τίποτα. Τότε είχαμε μπροστά μας όλο, δεν πιεζόμαστε για απολύσεις, κάναμε την πολιτική μας της επιλύτειας ή της ευμένειας και όλα καλά πηγαίναμε. Είμαστε ένας Δήμος ο οποίος ευτυχώς είμαστε σε κάποιο καλό οικονομικό επίπεδο που μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε. Από εδώ και στο εξής και μέχρι τον Ιούνιο, κάθε μήνα ένα τέτοιο θέμα θα έχουμε. Ένα θέμα τέτοιο να απολύσω τη συρρήγνωση και του εργατικού δυναμικού αλλά και των κοινωνικών δομών και του εισβολέα ιδιώτη σε όλες τις δομές και το πλούτο που έχει ο κάθε Δήμος, όχι μόνο ο Δήμος της Νέας Μήνης μόνο, που πραγματικά και είδα που υιοθετεί και η κυρία Ιακωβάκη απόψη μας προ γενεστέρω συμβουλίων, δεν μπορεί να αποτελέσει εξαντικειμένου η σοσιαλιστική λυσίδα. Τι θα είναι δηλαδή, θα είναι έξω από την πράξη του νομοθετικού περιεχομένου που θα υιοθετεί αυτή την πολιτική. Θα είμαστε δηλαδή οι καλοί, θα εμείς αντισταθούμε γιατί δεν πιστεύουμε στον τάση αυτό το νόμο του αστικού κράτους. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι και οι εργαζόμενοι θα είναι οι καλοί να πολεμήσουν και να αντισταθούν αμέσως. Γιατί πρέπει αυτό να συνειδητοποιήσουν ότι θα βγουν αντιμέτωποι με αυτά τα γεγονότα. Και λέω, και συμφωνώ πάλι με την Ιακωβάκη, σε μια μορφή η κοινωνία δεν είναι έτοιμη. Όχι, δεν είναι η κοινωνία που είναι έτοιμη μόνο. Είναι το εργατικό, το ταξικό, το λαϊκό, το συνδικαλιστικό κίνημα. Όταν η ΓΕΣΕ, αλλά και η ΠΟΕΟΤΑ, όταν και η ΓΕΣΕΒΕ, όλες αυτές οι εργοδοτικές οργανώσεις, αλλιώς πολιτευόνταν και άλλα διεκδικούσαν εδώ και λίγο διάστημα, μη βλέποντας τις εξελίξεις αρνητικές της εισβολής του καπιταλισμού, είχαν σαν αποτέλεσμα να συρρυκνώσουν, να συμπυκνώσουν, να
δώσουν τις ευαισθησίες αυταπάτες στους εργαζόμενους, στο λαϊκό κίνημα, και να μην είναι ρωμαλαίο πραγματικά σήμερα αυτό που είπε και η κυρία Κοβάκη, να αντιμετωπίσει εξελίξεις. Και γι' αυτό και η πρότασή μας και εμείς. Και στις συνεχείς επαφές που κάνουμε τους εργαζόμενους όλο το διάστημα της θητείας μας, αλλά και τους τελευταίους μήνες, είναι ακριβώς αυτή την κατεύθυνση. Μπορούμε να βοηθήσουμε να ενισχυθούν τα σωματεία, να αποκτήσουν σωστό ταξικό προσανατολισμό, να ανασυνταχθεί και να οικονομηθεί το ταξικό λαϊκό κίνημα. Που είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να αντιπαλέψει, να αντισταθεί, να εμποδίσει τις εξελίξεις, αλλά και να κερδίσει μικρές ή μεγάλες κατακτήσεις και στο τέλος τέλος να φτάσει σε αυτό που είπε ο αγαπητός ο κ. Κούρτης, στην ανατροπή αυτής της εξουσίας, η οποία ανατροπή δεν γίνεται με πρόσωπα, αλλά με άλλη τάξη στην εξουσία. Γι' αυτό και πρέπει η εργατική τάξη και οι σύμμαχοί της να έχουν αυτή την πραγματική ομαλαία συγκρότηση, μαζικότητα και τομή, αν το θέλετε, κοινωνία, για να αναλάβουν τον πλούτο αυτού του χώρου, της χώρας, του Δήμου, στα χέρια τους, για να έχουν σύγχρονες λαϊκές ανάγκες και ικανοποίηση δικαιωμάτων. Αγαπητοί συνάδελφοι, συναδέλφισσες, είτε μας αρέσει, είτε αρέσει σε κάποιους, δεν αρέσει να λέμε αυτά τα οποία λέμε, πρέπει να αισθανθούμε και να το καταλάβουμε. Ότι όσο βάλαμε πλάτη ή ότι βάζουμε πλάτη, χωρίς να το θέλουμε πολλές φορές, είναι και άνθρωποι εδώ μέσα από εμάς που συνειδητά βάζουν πλάτη. Και κανείς δεν μπορεί να τα απαγορεύει να πει αυτό ότι δεν ισχύει. Σε αυτή την πολιτική τα αποτελέσματα θα συνεχίσουν να είναι τα ίδια και χειρότερα. Αυτή η πολιτική και αυτό το μνημό, αυτός ο νόμος την Δευτέρα, την Τρίτη που μπαίνει σε ψήφιση στην Βουλή. Τα ξέρει γιατί τότε, εγώ αναγνωρίζω την κυρία Κασίμου, ο Κουτελάκης, ο Τσουλάκης, ο Βρετός και κάποιοι άλλοι. Αν θέλεις και όλοι αυτούς είδα εγώ, χρησιμοποιώντας και τα νομικά μέσα, προσπάθησαν να διαφυλάξουν θέσεις εργασίας για όσο διάστημα μπορέσαν να διαφυλάξουν. Φυσικά με διαφορετική πολιτική προσέγγιση, ο καθένας, γιατί εμείς εξ αρχής λέμε για μόνιμη σταθερή δουλειά με ασφαλιστικά δικαιώματα και χωρίς συμβάσεις, λέω, έργου, χρόνου κτλ. Κτλ. Έρχεται εδώ και το ξέρεις, φαντάζομαι αυτό, γιατί θα παρακολουθείς και αγαπητοί συνάδελφοι. Πρώτον, και συντομεύει την προσωρινή διαταγή μέσα σε διάστημα 2 μήνες. Αυτό που είχαμε τώρα, δηλαδή, π.χ. τους εργαζόμενους που έχουν πάει τον Οκτώβριο με συνεχείς αναβολές, δεν θα υπάρχει. Σε 2 μήνες θα ξεκαθαρίζει το τοπίο. Και αυτό είναι απόφαση των μνημονίων που υλοποιείται με αυτό το καινούργιο πολυνομοσχέδιο, που κάθε πολυνομοσχέδιο βάζει αυτά που έχουν αποφασιστεί και ψηφιστεί από τρικομματικές, δικομματικές κτλ. Συγκυβερνήσεις και τους κολαούς, δεν ξέρω αυτού που θέλουν Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όλοι αυτοί που θέλουν Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό κατατείνουν ασθένα άλλη μορφή διαχείρισης και υλοποιούν αυτές τις αποφάσεις. Άρα λοιπόν, θα έχουμε και αυτό μπροστά μας, ένα όπλο που υπήρχε σε νομικό επίπεδο, θα εκλείψει θέλοντας και μη. Το αντιλαμβάνεστε, δεν έχει να κάνει μόνο με το Δήμο Νέας Φίλης, έχει να κάνει με το σύνολο των εργαζομένων σε όλο το δημόσιο τομέα, νομικά πρόσωπα, δημοσίου δικαίου και κεντρικό κράτος, όπως το αντιλαμβάνεστε και όπως το ξέρουμε. Άρα λοιπόν, για να έχουμε λοιπόν και να πούμε στους εργαζόμενους αυτό που θέλουν, εμείς κουβεντιάζουμε κάθε μέρα μαζί τους και εδώ είναι ο πρόεδρος και οι αξιότιμοι συνάδελφοι που δουλεύουν στους περιοχικούς σταθμούς και αλλού στην καθαριότητα, προσεγγίζουν. Προσπαθούμε πραγματικά να τους πείσουμε να καταλάβουν τι πρέπει να γίνει για να αντισταθούν και ότι ο δικός τους αγώνας, η δική τους δύναμη είναι αυτή, που ανατρέπει τα πάντα. Δεν είναι ούτε υπόσχεση του Δήμαρχου που καλή είναι σε θετική ως εικασία, ως ευχή, ως προσδοκία, σε δικαίωμα, αλλά άλλο το ουσιαστικό δικαίωμα του αγωνίζουμε και ανατρέπω και πανέρω, και άλλο εκείνο το οποίο δημιουργώ ευχές, εικασίες, προσδοκίες, οι οποίες έχουν το κεντρικό κράτος και τις χαλάει. Άρα είναι λοιπόν, λαμβανωμένων υπόψη αυτό που είπε και ο Γιώργος, 60% έχουν δοθεί οι παροχές του κράτους στους Δήμους. Δεν εκδικήθηκε ούτε στα Γιάννενα. Ούτε στα Γιάννενα υπόθηκε τίποτα για τη διάλυση των κοινωνικών τομών. Ήξης αφήξης με τους καλλιεργούς. Έτσι αυτά τα πράγματα να τα λέμε και να τα αποκαλύπτουμε τους εργαζόμενους. Όταν λοιπόν λέμε ότι οι κοινωνικές δομές θα πάνε στον ιδιώτη με τη μορφή που θα πάνε, εμείς δεν θέλουμε να χτίζουμε πάνω στη δυστυχία των ανθρώπων. Έχουμε πολλά θέματα των ανθρώπων, του λαού, των εργαζομένων να βελτιώσουμε στην κατεύθυνση αυτή. Πολλά πολλά, μακάρι να ήταν όλοι μόνοι και ψηφίζαν. Ποσός μας έγινε. Θα είχαμε θέματα εμείς να ανοίξουμε σκέψη και ροπή στη συνείδησή τους για να καταλάβουν τα υπόλοιπα δικαιώματα. Μην κρατάμε λοιπόν σαν διοίκηση
και βάζουν και τους εαυτούς μας μέσα απλώς για να μην γίνουμε δυσάρεστος και τι δεν ανήκουμε σαν λαϊκές κτίρες αυτούς, εμπλουβισμένους και μετά όταν έρχεται το μαχαίρι στο κόκαλο και μας δίνουν στα πέντε μέτρα, δημιουργούμε δίθεν αγώνες σε κατεύθυνση και τα λοιπά, που κανεί δεν τους αρνείται, αλλά δυστυχώς δεν μπορούν να φέρουν τα αντίστοιχα αποτελέσματα, γιατί είδατε σήμερα και το είπαν όλοι, από τους πόσες εκατοντάδες εργαζόμενους που θα έπρεπε να είναι όλοι εδώ και κάτω και να διαδηλώνουν, είναι μόνο εκπρόσωποι τους. Γιατί καθησυχάσαν οι άλλοι, πιστεύουν πως δεν απασχολεί το πρόβλημα αυτούς που είναι στην Βενιζέλα, αυτούς που είναι στα σχολεία. Όλους απασχολεί το πρόβλημα, όλους μας. Γιατί μέχρι χτες λέγαμε ότι εγώ έχω εργασία και δεν με απασχολεί το πρόβλημα. Τώρα όμως που είναι πραγματική φτώχεια και υπάρχουν 2 εκατομμύρια άνεργοι, 28% και όλες αυτές οι απολύσεις θα ενισχύσουν ακόμα αυτή τη δεξαμενή των ανέργων. Κάθε οικογένεια έχει ένα ή δύο άνεργους και έχει μια σύνταξη των 350 ευρώ. Κι ας είναι και στη Νέα Σμύρνη που ήταν μικροαστική ή μιαστική ή αστική περιοχή. Παντού χτυπάει ο θάνατος. Δεν χτυπάει μονάχα εκεί που είναι, όπως το λένε, οι φτωχοί. Οι φτωχοί γίνονται ακόμα φτωχότεροι, αλλά και όλη η κοινωνία πάει προς τα κάτω. Και αυτό που πραγματικά δημιουργεί και πολιτική και πολιτιστική και κοινωνική κρίση μέσα από το επίπεδο της οικονομικής κρίσης. Τι θέλω να πω λοιπόν με όλα αυτά και τα λοιπά και για να κλείσω, γιατί πραγματικά θα ήθελα τα θέματα να ανοίξω όλα ούτε ένας, όλη την πολιτική και τα λοιπά. Δεν θέλω εμείς να λέμε ότι εμείς εξαρτής τα είπα. Κι άλλοι τα είπα, κι άλλοι τα βλέπουν, κι άλλοι τα πιστώσουν. Φτώχεια υπάρχει, ανεργία υπάρχει, ενισχύεται απολύσια. Κοντά σε αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι αυτοί τον αγώνα. Να συστηρωθούν στα σωματεία τους, να πάρουν χαρακτήρα διεκδικητικό αντίστασης, οργανωμένο μαζικό, να συμπορευτούν τα σωματεία όλα μαζί, να τα ενισχύσουν, να βάλουν τον κόσμο σε εγρήγορση, σε κίνηση, όχι στην κυνηγητικότητα της μετάταξης ή της διαθεσιμότητας. Θα ξέρετε και αυτό και να μην τα λέτε όλοι, ότι θα είναι 8 μήνες η διαθεσιμότητα και μετά απολύεσαι. Δεν έχει μετατάξει και αυτά. Μην δημιουργείτε πολλές αυτά πάντες και ψευδεστείς στον κόσμο. Να λέτε αυτά που είναι, ούτως ώστε ο κόσμος να ξέρει από τώρα να βρισκεί, μήπως και προλάβει τα κακά για αυτό τα αποτελέσματα. Και να μην δημιουργούμε, φυσικά εξαπλώντας ό,τι υπαρκτονομικό επιχείρημα υπάρχει ή οτιδήποτε άλλο σε δημοτικό πλαίσιο επιχείρημα ή δυνατότητα υπάρχει, τις οποίες πάντα συμμετέχουν. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουν αυτά και να πάνε συσπηρωμένα και να στο οργανωμένο ταξικό εργατικό κίνημα. Δεν είναι αυταπάτη το πάμε, είτε το θέλουμε είτε το θέλουμε, δεν είναι ούτε για σε ε, ούτε για σε δε, ούτε κορώτα. Και εμείς εκφραζόμαστε εκεί μέσα. Αλλά πρέπει να καταγνωρίζεις και να αναδεικνύεις τόσο τον αντίπαλό σου που έχεις απέναντί σου, όσο και τις πολιτικές που σκοπεί ο αντίπαλός σου και είναι από τη μία η μια χούφτα κεφαλαιοκράτης και από την άλλη όλος ο λαός ο οποίος δεινοπαθεί με τα αποτελέσματα που ο καθένας εισπράττει και με τις απολύσεις. Και από την άλλη είναι αυτές οι συμβασμένες ηγεσίες που πραγματικά δημιούργησαν αυτή την απάθεια και αυτή την αποτροπή για αγώνα στην κοινωνία, όπως είπε και η συναδέλφουσα προηγούμενα. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν κινείται και το ψήφισμά μας, το οποίο επιμένουμε και το κατεβάζουμε σε ψήφιση, γιατί πάει παραπέρα από τα αιτήματα που βάζουν οι εργαζόμενοι, πάει πιο πέρα από τον αγώνα, τον πολιτικοποιεί, τον μαχητικοποιεί, τον ενισχύει, τον συσπληρώνει. Και είναι ένα κίνημα συσπήρωση που βγήκε μέσα και από τις τοπικές δυνάμεις και από την ΝΟΓΕ και από την Επιτροπή Αγώνα στη Νέα Σμύρνη και των ανέργων που όλους όλοι δούμε, αλλά ακούγοντας και γνώμες των εργαζομένων που θίγονται από αυτούς τους σκοπούς. Στα πλαίσια αυτά, μια καλή ευκαιρία αγώνα είναι πλην των υπολείπων που ακουστήκανε στις 11 του μήνα, δηλαδή αύριο το απόγευμα, στο Σύνταγμα, στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ. Έχει να κάνει ακριβώς με αυτή την πολιτική. Και στις 16 του μήνα, του ίδιου μήνα, την άλλη εβδομάδα, την Τρίτη, ψηφίζεται αυτό το επέσχυτο νομοσχέδιο που καταγγέλνουμε στη γενική απεργία του Πανελλαδική. Γιατί ο αγώνας και το δίκτυο των εργαζομένων στον δρόμο του είναι. Και είτε το θέλουμε, είτε όχι. Κυρία Καταναπούλου. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί εργαζόμενοι, ήδη ακούσατε πάρα πολλά πια. Θα είμαι πολύ περιεκτική. Συνενώ βέβαια με το ψήφισμα του Δημάρχου και σημαίνω ότι δεν χρειάζεται να γίνει καμία απολύτως απόλυση στο δημόσιο. Με την ευέλικτη κινητικότητα μπορούν να καλυφθούν και να ενισχυθούν τομείς που απαιτούν μεγαλύτερο ανθρώπινο δυναμικό. Οι άνθρωποι δεν είναι νούμερα. Επισημαίνω μία παράγραφο από το κείμενο του Διοικητικού Συμβουλίου των
κύριο Παπουτσί και του κύριου Γιαννιώτη. Λέει, στη δεύτερη παράγραφο, επίσης να προβεί οι δημοτικές γυναίκες, υποκείμενο, σε κάθε απαραίτητη νομική ή άλλη ενέργεια, προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα αξιοποίησης των συναδέλφων υποκατάργηση υποψιών μέσω της διαδικασίας των μετατάξεων σε υπηρεσίες του Δήμου όπου υπάρχουν διαπιστωμένες ανάγκες. Αγαπητέ Πρόεδρε, εμείς εσείς οι ίδιοι δεν το παντρανίσαμε βέβαια μέσα στα 3 χρόνια για να συμβεί κάτι τέτοιο. Και βέβαια έρχεται στη στιγμή αυτό που θεωρούσαμε αναγκαίο, τώρα όχι απλώς αναγκαίο, αλλά είναι απαραίτητο να συμβεί. Όσο για το συγκεκριμένο θέμα των κλάδων, των δικών μας σχολείων, πιστεύω ότι πρέπει τα σχολεία να έχουν φύλακες. Ήμουν καθηγήτρια στα σχολεία της Νέας Μύρης 30 χρόνια. Γνωρίζω πολύ καλά προσωπικά πολλούς από τους φύλακες, τους περισσότερους σχεδόν. Γνωρίζω την προσφορά τους και το έργο τους στα σχολεία. Δεν πρέπει τα σχολεία να κάνουν χωρίς φύλακες. Όχι απλώς συνενώ, υπερασπίζομαι την ύπαρξη φυλάκων στα σχολεία. Για το έργο της δημοτικής αστυνομίας εκφράστηκε η θέση των προηγούμενων συναδέλφων και συνενώ. Εκφράζω όμως την αγωνία μου για όσους συμπαρίστανται από τους εργαζόμενους τώρα σε σχέση με την πόλη μας και την καθαριότητα. Αγωνιώ, γιατί οι δύο μέρες είναι χωρίς καθαριότητα η πόλη και έχουν δρομήσει παιδιά, είναι τα καλοκαίρι. Αγωνιώ για την ανακύκλωση. Όλα τα ανακυκλώσιμα με πολύ αγάπη και αγωνία όσοι συμμετέχουν στην ανακύκλωση το κάνουν, θα καθούν όλο αυτό το υλικό. Είναι μια περιβαλλοντική ευαισθησία, την οποία θέλω να του συγχωρήσετε, γιατί την οποία πάσχω και αγωνίζομαι χρόνια. Το θεωρώ, Thank you.
στη μετάταξη. Όλοι έχουμε ψηφίσει τον Οργανισμό Εθνικής Υπηρεσίας του ΟΑΕΗ και υπεραβαίνει το ΜΑΤΑΣ, και όλοι έχουν τη δισκέτα. Ας κάτσουμε λοιπόν να δούμε αυτοί οι παρακολουθητές, πού μπορούμε να βάλουμε ανθρώπους ή πού υπάρχουν θέσεις, έτσι ώστε να είμαστε ρεαλιστές σε αυτή τη πρόταση, την οποία τελείωσε το ΜΑΤΑΣ. Η σύγκριση της δισκέτας στα Γιάννενα υπόθηκε από πολλούς ομιλητές. Έχει δημιουργήσει μια πορεία. Τι ψήφισαν αυτοί οι άνθρωποι, την αντιθέση της θέσης, είναι πραγματικά η νεότητα. Ήταν αντιλαϊκή, αντιεργατική η πολιτική της. Και καλούμε τώρα πάλι την επόμενη Παρασκευή ή την επόμενη της αποφασίσεις. Ξανά την κέντρη να τους πει. Τι είπε της πίσω και ο κύριος. Πέρα από τους ανθρώπους της δημοτικής αστυνομίας, είναι η θέση λοιπόν της κατάληψης των θέσεων, όπως έχουν προδιαγραφεί όσα ορίζουν χρόνια, για τη συνέχιση της σφαγής. Κριτήρια με ΑΣΕΠ είναι η αλήθεια. Εκεί είναι κρυμμένη με την έννοια της αναγκαιότητας της κάλυψης θέσεων που περαστούν με αυταπάτες και γνώσεις και διαπιστούμενες ανάγκες πάγιες και διαρκής. Αλλά άλλος πατή ετοιμάζει να κόψει κεφάλια. Η συντόμευση της εκδίκασης, όπως αναφέρθηκε, των ασφαλιστικών μέτρων για το κράτη μας, τη δουλειά που ζουν μέχρι σήμερα οι άνθρωποι μας, με τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους, και το λέω αυτό με τα νιώσεις, να τα κρατάνε μακριά από την τραγική, αγωτική αλήθεια που ζουν αυτοί. Θα είμαστε μπροστά, να καταλήξω, σε κάθε απόφαση, είτε με τα συνδικαλιστικά μας όργανα και όχι, σε εκφράσεις της μη εμπιστοσύνης στις συνδικαλιστικές συνδεσίες του ΟΕΟΝΑ, όπως διάβασα σήμερα. Τότε έχουμε διασπαστικό, δικαστικό, μη ενωτικό πρόβλημα. Η σύνθεση λοιπόν έγραψε την πρόταση του Δημάρχου στις τρεις προτάσεις με πλήν τον ακόμα χώρο μας θα είναι η δική του θέση. Κύριος Δημάρχος. Δεν συνηθίζω ποτέ να χαϊδεύω βαθιά και μάλιστα στην συγκεκριμένη περίπτωση που κρίνατε η εργασία των ανθρώπων, είτε αυτοί λέγονται σχολική φυλάκες, είτε αυτοί λέγονται δημοτική αστυνομική. Θέλω να πω κεφάλι την άποψή μου ότι ο αγώνας μόνο μαζικά γίνεται. Το είπα και στην αρχή, ότι πρέπει η Δήμη μαζί με τους συλλόγους, μαζί με τους πολίτες να δώσουν τον αγώνα. Γιατί πραγματικά για τις δύο δομές που μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή, γιατί δεν ξέρω τι θα προκύψει αύριο μεθαύριο, μας είναι απαραίτητη. Και σας το είπα και πριν, δεν μας κάνετε χάρη. Σας χρειαζόμαστε. Και είπα για ποιο λόγο χρειαζόμαστε και τους δύο. Πρέπει όμως ο αγώνας να είναι μαζικός. Το σημερινό παράδειγμα, το ότι ο Δήμος ο δικός μας ήταν κλειστός και η γύρω Δήμη, εκτός από το Δήμο του Αγίου Δημητρίου, ήταν ανοιχτή. Με φέρανε τηλέφωνο και μου λέγανε γιατί είπαν τους σκουπίδια του δρόμου και τους είπα ότι έχουν κινητοποιήσει οι εργαζόμενοι. Και μου λέγανε καλά, στο Δήμο που Αλίμου δεν έχουν οι εργαζόμενοι, στο Δήμο Καρδιά δεν έχουν κινητοποιήσει. Τι να τους απαντήσω. Πρέπει λοιπόν, αδυνατίζουμε, πιστεύω συνάδελφοι, αδυνατίζουμε τον αγώνα μας. Πρέπει ο αγώνας να είναι μαζικός. Πρέπει ο αγώνας να είναι κοινός. Δεν διαφέρουμε σε τίποτα από όλους τους άλλους. Αν ο Δήμος της Νέας Μήνης παραμείνει κλειστός μέχρι να ψηφιστεί το νομοσχέδιο και ό,τι άλλο είναι ανοιχτή, τι θα κερδίσουμε. Τίποτα δεν θα κερδίσουμε. Θέλω λοιπόν να πω ότι υπάρχει αυτό το συμβούλιο της ΚΕΔΕ την Παρασκευή. Είναι όπως είπε και ο κ. Στέφος Κοντός Φραγμός Αλληλούια. Πιστεύω ότι τη συγκεκριμένη στιγμή η ΚΕΔΕ θα σταθεί στις περιστάσεις. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πιστεύω. Γιατί μέχρι τώρα δεν μας έχει δώσει τέτοια βήματα. Πιστεύω ότι στη συγκεκριμένη συνεδρίαση που ξέρει έχει φτάσει ο κόμπος στο Βεβαίνη και όλα αυτά που ακουγόντουσαν σε διαδρόμους έχουν αρχίσει να υλοποιούνται, πιστεύω ότι θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων της και θα πάρει τις σωστές αποφάσεις. Εάν δεν τις πάρει τις σωστές αποφάσεις, εδώ είμαστε πάλι να δούμε τι θα κάνουμε.
Εγώ προσπάθησα, επειδή ήταν του κοινού ψηφίσματος, προσπάθησα να έρθω σε μια συνεργασία και συνεννόηση με τους εργαζόμενους για να κατεβάσουμε ένα κοινό ψήφισμα. Δεν είχα κανένα λόγο, γιατί το πιο εύκολο πράγμα, αν θέλετε, από την παράταξή μας να κατεβάσουμε ένα ψήφισμα, οποιοδήποτε είναι τώρα. Το θέμα είναι να υπάρχει και ουσία. Και το θέμα είναι να εξυπηρετεί και τα συμφέροντα των εργαζομένων. Προσπάθησα λοιπόν να έρθω σε επαφή και ήταν τις τελευταίες στιγμές, δεν τα βρήκαμε κτλ. Έστω και τώρα, εγώ προτείνω να μπουν στο ψήφισμα το δικό μας και το πρώτο αλλά και το τέταρτο. Γιατί το δεύτερο και το τρίτο νομίζω ότι ήδη συμπεριλαμβάνονται στα ψηφίσματα, εξάρτητα και το ψήφισμα της λαϊκής εισπύρωσης. Τα ίδια πράγματα είναι. Το πρώτο λοιπόν, μιλάω για το ψήφισμα των εργαζομένων, που μιλάει στο πρώτο και στο τέταρτο, που λέει κλείνοντας όλες τις υπηρεσίες του Δήμου. Και το άλλο σε περίπτωση που η κυβέρνηση καταφέρει να μην καταργήσει την κτλ. Και να καταργήσει τις υπηρεσίες, εγώ προτείνω να μπουν στο δικό μας το ψήφισμα, αλλά υπό τη μορφή προτείνουμε στην ΚΕΔΕ, δηλαδή σαν πρόταση προς την ΚΕΔΕ. Δηλαδή στο Συμβούλιο της Παρασκευής να προτείνουμε στην ΚΕΔΕ να παραμείνουν κλειστοί οι δήμαρχοι, να πάρει απόφαση δηλαδή η ΚΕΔΕ, αλλά όχι εμείς, να παραμείνουν κλειστοί οι δήμοι μέχρι να ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Προτείνουμε στην ΚΕΔΕ να πάρει απόφαση ότι σε περίπτωση που δεν καταψηφίσουν το νομοσχέδιο να παραδώσουμε τα κλειδιά. Γιατί όπως ακούστηκε και εδώ, είναι μια σκέψη που πλανάται αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε και τίποτα άλλο να κάνουμε. Είναι το τελευταίο που μπορούμε να κάνουμε. Αλλά είναι το έσχατο. Όταν φτάσουμε σε αδιέξοδο, τότε θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε και αυτό το χαρτί. Τα δύο λοιπόν, το πρώτο και το τέταρτο, και λέω τα άλλα δύο έτσι και αλλιώς συμπεριλαμβάνονται στο δικό μας ψήφισμα, μπορούν να προσθεθούν στο ψήφισμα το δικό μας, αλλά με τη μορφή ότι όχι ότι αποφασίζουμε εμείς σήμερα να κλείσουμε το Δήμο ή ότι αποφασίζουμε να παραδώσουμε τα κλειδιά, εμείς να προτείνουμε στην ΚΕΔΕ να κρατήσει κλειστούς τους Δήμους μέχρι να τελειώσει να ψηφιστεί το νομοσχέδιο, να ψηφιστεί. Προτείνουμε στην ΚΕΔΕ ότι αν σήμουν αυτά να παραδώσουμε τα κλειδιά, γιατί δεν έχουμε κανένα άλλο τρόπο. Αυτό λοιπόν προτείνω να προσθεθούν στο δικό μας ψήφισμα και καλώ όλες τις παρατάξεις, γιατί λίγο πολύ και η λαϊκή συσπήρωση. Αλλά τα ψηφίσματα είναι περίπου κοινά, κύριε Βέτε. Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρουμε σε τίποτα ουσιαστικό. Έτσι, τώρα το αν είναι το πιο έντονο τώρα, πιο έντονο τώρα, το τώρα. Λοιπόν, αυτή είναι η πρόταση από τη μεριά της δικιά μας. Κύριε Πρόεδρε, μια μικρή παρέμβαση τελειώνει. Σαν να πω, κυρία. Θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να μπει και το 2 και το 3. Δεν ξέρω σε ποιο σημείο να φέρει το ψήφισμα τη εισηγήσεω του κ. Δημάρχου για την νομική προώθηση των μετατάξεων. Εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό. Είναι και στα δύο ψηφίσματα, κύριε Δημάρχου, που έχει συμπληρωθεί. Υπάρχει παρεμφερή παράδοση. Είναι συμπεριλαμβάνοντα, δεν υπάρχει δύο πλεονασμού. Εμείς είναι πολύ προφανές και βέβαια πολύ καλά ότι στις αγώνες θα είμαστε επικεφαλής. Ό,τι ψήφισμα και να ψηφιστεί, στις αγώνες θα είμαστε εκεί με συνεργαζόμενους και το έχουμε δείξει. Και θα είμαστε έμπρακτα και με το οποίο ξέρουμε μόνο εμείς όλα τα χρόνια, όχι μόνο κάθε ώρα. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το ψήφισμα μας επιμένουμε όπως έχει, γιατί πραγματικά πολιτικοποιεί και πάει παραπέρα υπερκαλύπτοντας το ψήφισμα των εργαζομένων που μας ενδιαφέρει πιο πολύ από το Δήμα. Κύριε Δήμαρχε, καλύτερο είναι να μπει η δεύτερη παράγραφο. Αν είναι έξω, απλά σε διακοστική και νομίζω από του διάφορου ομιλητέ ότι να πάρουμε απόφαση ότι θα συμμετέχουμε στι κοινοποίησει τη σχέδια. Τώρα νομίζω ότι μα υποτιμά άλλο να πάρουμε τέτοια απόφαση. Αυτό εννοείται. Εξάλλου το έχουμε αποδείξει. Ότι σε όλε τι κοινοποίησει τη σχέδια ο Δήμο τη Νέα Δημήτρη είναι μπροστά. Να πάρουμε απόφαση ότι θα συμμετέχουμε αντί για την άποψη. Αυτό είναι αυτό εννοείται. Και μάλιστα με τέτοια κύριε συνάδελφε, θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Θέλω να επιτρέψω στους εργαζόμενους και να τους πω ότι έτσι όπως διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή οι πολιτικοί συσχετισμοί μέσα στο κοινοβούλιο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, φαίνεται κατά 99% ότι όσο και να φαίνεται παράδοξο, η πρόταση, το άρθρο που αφορά την κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας κατά 99% δεν θα περάσει το κοινοβούλιο. Και κατά 99% θα περάσει η διάταξη για τους κοινοβούλους φύλακες. Και σας το λέω αυτό, διότι υπάρχει μια καταρχήν, μιλάω με βάση τα δεδομένα αυτή τη στιγμή, υπάρχει μια καταρχήν αντίθεση του ΠΑΣΟΚ όσον αφορά τους κοινοβούλους της δημοτικής αστυνομίας,
αλλά και μέσα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας υπάρχουν αντίθετες φωνές που δεν ξέρω βεβαίως μέχρι που θα φτάσουμε στο τέλος. Είναι πολύ σημαντικό. Επιτρέψτε μου αυτό. Κύριε Πρόεδρε, έχετε σημασία για τους αγαπητούς συνάδελφους. Μην πέφτουμε εδώ μέσα στην παγίδα εμείς που θέλουμε να λέμε πως είμαστε σκεπτόμενοι, αν μη τι άλλο άνθρωποι με τον καθόλου συμπεριφορισμό που μας διακρίνει, ότι σήμερα είναι οι φύλακες, οι άδειες, το μηνύμα. Εδώ η μιαία πρέπει να βγει από την απόφαση ότι είμαστε ενάντια σε αυτήν την λαϊκή πολιτική που οδηγεί χιλιάδες ανθρώπους στην ανεργία. Διαβολή, ένα κουβατούμενο. Και να είναι γνωστό και στον κόσμο που ακούει. 160.000 έχουν βγει ήδη τα δύο τελευταία χρόνια με την συνταξιοδότηση. Και ο μέσος όρος των δημοσίων υπαλλήλων έχει σημασία να τα ξέρουμε. Μην συσκοπίζουμε. Είναι κάτω από το μέσο όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν ενιαίος ο αγώνας ενάντια σε μια επίθεση. Λοιπόν, δεν έχει εξαντληθεί. Πάμε στην ψηφοφορία. Έχουν διαμορφωθεί δύο προτάσεις με τις παρεμβάσεις που έκαναν και οι συνάδελφοι από την αντιπολίτευση και με τις προσθήκες που έκανε ο Δήμαρχος. Και με τις τοποθετήσεις έχουν διαμορφωθεί δύο προτάσεις. Μία είναι του Δημάρχου με τις προσθήκες που έχει βάλει από όλους τους συναδέλφους και η άλλη πρόταση είναι της Λαϊκής Συσπήρωσης. Παρακαλώ πολύ. Συνοχωρία, κύριε Μαρία, όσο μπορείτε. Συνάδελφοι, το έχουμε πει. Πείτε μου, κύριε Μαρία, και ήθελα να ρωτήσω τον Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος, με βάση τελευταία τοποθέτηση του Δημάρχου, που σου περιέλαβε ορισμένα ακόμα πράγματα στο ψήφισμά του. Έχει άποψη, συμφωνεί και θα έχουμε δύο ψηφίσματα ή παραμένει και το ψήφισμα του συλλόγου που καταθέσει. Δεν επειδή άκουσα από πολλούς εδώ μέσα στην αίθουσα ότι πού είναι οι εργαζόμενοι. Ότι πού είναι, επειδή είμαστε πιο λίγοι, δεν είμαστε πάρα πολλοί εργαζόμενοι. Θέλω να πληροφορήσω ότι η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων μαζεύουν τη λαϊκή. Την ώρα που είμαστε εμείς εδώ, συνάδελφοι, μαζεύουν τρεις λαϊκές. Επίσης θέλω να πληροφορήσω ότι από την Παρασκευή είμαστε στον δρόμο, σε κινητοποιήσεις. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή απόγευμα ήμασταν στην Κέντερ, Δευτέρα ήταν κινητοποίηση, Τρίτη κινητοποίηση και σήμερα είμαστε από την 6 ώρα έχουμε κάνει κατάληψη στο Δημαρχείο και σε όλες τις υπηρεσίες. Στην πρόταση του κ. Κουτελάκη, εγώ συμφωνώ και μάλιστα δεσμεύομαι ότι αύριο θα τη θέσω και στην πρόεδρα για να παρατηθούν όλοι. Όλη η εκτελεστική επιτροπή της ΠΡΟΤΑ, εγώ μαζί σας. Και θέλω να σας πω ότι ταυτόχρονα με τις δικές σας παραιτήσεις είναι στη διάθεσή σας και οι δικές μας παραιτήσεις του ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ το τοπικό. Να το ξεκαθαρίσω. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Στην πρόταση τώρα που έκανε ο Δήμαρχος, εμείς επιμένουμε, δεν θέλουμε ψήφισμα. Είναι απόφαση. Θέλουμε απόφαση. Εάν ενωθεί το 1 με το 4 όπως είπατε και πάει με αυτό το χαρτί, με αυτή την απόφαση πάτε στην Κέντρο, εμείς συμφωνούμε. Είπαμε μια αποφή, έτσι, να προτείνουμε στην Κέντρο, να συμπεριλάβει την απόφαση. Θα το πάνε προσχύει το 4. Εννοείται ότι ισχύει και το 3, έτσι, στην κατάρτιση του. Ισχύει ότι είναι μια και να καταγραφεί το άρθρο 106 του πρώτου σχεδίου. Ισχύει. Ύστερα από τις διευκρινήσεις που δόθηκαν και την τελική πρόταση των εργαζομένων.
να καταθέσουμε το ψήφισμα με τις παρεμβάσεις όπως έγινε ομόφωνας. Την απόφαση. Υπάρχει αντίρρηση για ομόφωνη η απόφαση, συνάδελφοι. Ωραία. Τότε ότι η απόφαση όμως αυτή τροποποιήθηκε, διαμορφώθηκε με τις τελικές προτάσεις και του Συλλόγου και του Δημάρχου και των συναδέλφων, παίρνει τη συντριπτική πλειοψηφία έναντι μια ψήφου που είναι. Δεν είναι το πάγιο, μπορεί να είναι δύο ψήφοι. Γιατί είσαι ο Λέσμο. Να μην το ξαναπάει αυτό που έλαβε. Μα δεν ξέρω σε κανεί άλλο συνάδελφο αντίρρηση. Δεν το έχει σε ψηφοφορίε. Τι δεν έχει ψηφοφορίε. Κάνε μια ψηφοφορία. Κύριος Πολυδάτης,
Το ίδιο ο κύριος Καστόρης. Το ίδιο ο κύριος Πίσαλας. Το ίδιο ο κύριος Αρκατινός. Απόν. Ο κύριος Κούλιος. Απόν. Κυρία Φωτεινοπούλου. Απούσα. Ο κύριος κυρία Κουτετέ. Το ίδιο. Είναι η πρόταση. Ο κύριος Κερκρής. Είναι η πρόταση. Ο κύριος Σουράκης. Απόν. Ο κύριος Αθανασίου. Είναι η πρόταση. Είναι η πρόταση. Ο κύριος Μαζαράκης. Ο κύριος Αλικάπτωρας. Απόν. Ο κύριος Κούπας. Αποχώρησε. Η κυρία Νάνα. Αποχώρησε. Ο κύριος Καραμουσαλής. Απόν. Ο κύριος Δημάκης. Κοινή πρόταση. Ο κύριος Περιμένης. Απόν. Η κυρία Δαρζέντα. Την κοινή πρόταση. Κοινή πρόταση. Ο κύριος Κούρτης. Κοινή πρόταση. Κοινή πρόταση. Ο κύριος Νεφελούδης είναι απόν. Ο κύριος Τσιάκος. Κοινή πρόταση του Δημάρχου και του Συλλόγου με τις προσθήκες και τις παρατηρήσεις της παρεμβάσης της αντιπολίτευσης και με έμφαση στις ακραίες κινητοποιήσεις. Σας παρακαλώ. Η κυρία Πέτσου. Κοινή πρόταση, κυρία Λέξη. Ο κύριος Βερτός. Την πρόταση για απόφαση της λαϊκής εκπλήρωσης με δεδομένο ότι προκαλύπτει το σχηματιστέν κείμενο των δύο συγκριθέντων προτάσεων και είναι και μια πρόταση που τέθηκε υπόψη των εργαζομένων και στην πράξη την εκπλήρωνε και αυτό μας ικανοποιεί απάντησα. Την κοινή. Η κυρία Κασιμπέρη. Το ίδιο. Ο κύριος Φραγκούλας. Επειδή η κοινή πρόταση για την δημοτική αλληλεγγύη στην πραγματικότητα είναι επειδή η κοινή πρόταση που καταθέτεται στην πραγματικότητα από τη δημοτική αρχή είναι κενό γράμμα σε σχέση με το τι έχει κάνει μέχρι σήμερα. Θα στηρίξουμε τους εργαζόμενους, αλλά ψηφίζουμε την πρόταση της λαϊκής πλήρωσης. Η απόφαση αυτή εκκρίθηκε κατά μειοψηφία. Η άλλη που παρέχει. Εδώ!